Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live stream Silent Hill 4! Αλεξάνδρα, ανανέωση, subscribe και σήμερα για 11 μήνες! Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρα, πάλι ξέχασε να γράψεις κάτι. Πιπιπ! Μάνος 50 bits! Καλησπέρα! Τι πάτησα, load. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Ηλία, παιδιά και bots. Κάτι έγραψες, δεν διάβασε τίποτα. Μόνο. Τι. Όχι, το καλησπέρα το έγραψε ο Γιάννης. Τώρα είναι. Καλησπέρα, Ηλία, παιδιά και στα όμορφα μπότα και αμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με πάρα πολύ hype. 18. 5 ώρες παίζουμε και ένα λεπτό. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα live stream Silent Hill 4. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά εδώ απ' έξω. Εδώ. Μισό. Εδώ. Δεν πατάει το mouse. Μισό να βρω το mouse που πήγε. Εδώ είναι το mouse. Ωραία. Το κατάφερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, σε ακόμα ένα live stream, 3 μούτζες παραπάνω από την κάτω πλευρά. Δεν νομίζω να έχει τίποτα καινούριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δεν πάτε αυτός, πηγαίνει, έρχεται και κοιτάζει. Όχι, μπανιστήρι ραδιάτικα. Λοιπόν, σήμερα θα κοιτάξουμε εδώ πέρα, περίμενε να δω την Βασίλη Αλεξάνδρα. Αφού δεν είπε κάτι εκεί, θα πω από εδώ πάμε για περισσότερους μήνες. Πάμε για περισσότερους μήνες, λέει Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πάτησα. Ευχαριστώ πολύ για τα μπιτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγραψε κάτι. Όχι, δεν έχεις γράψει κάτι. Subscribe για 11 μήνες, λέει. Αυτά τα λίγα. Τα λουτάκια δεν ξέρω αν δουλεύουν. Θα μου πείτε εσείς αν δουλεύουν ή όχι. Λοιπόν, θα... Κοιτάζω... Από... Περίμενε πάλι, περίμενε. Από ανθρώπινο ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο, για να δούμε αν είναι καλά. Από ανθρώπινο ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο, για να δούμε αν είναι καλά. Μπορεί να έχει πάθει κάτι. Δεν βγάζω επιφωνήματα. Δεν μιλάω καθόλου, δεν λέω τίποτα. Ανθρώπινο ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο. Αυτό. Ας τα χαζά, λέει. Γεωργία, 50 bits, ευχαριστώ πολύ. Ας τα αυτά, Ηλία, χάχα, μπολ, μπάγγελ, χάχα, μπολ, μπάγγελ. Ευχαριστώ, Γεωργία, για τα 50 bits, ας τα αυτά. Για εδώ η κοπέλα μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα και να μπορώ εγώ να βοηθήσω. Από ό,τι φαίνεται... είναι λίγο σκεπτική. Είναι λίγο σκεπτική. Πάει πάνω κάτω και σκέφτεται. Οπότε εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ποιος το πάμε, έχει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να μπορούσα να βοηθήσω. Ωραία. Let's go. Πάμε να μπούμε στην τρύπα μας. Μεγάλωσε κι άλλο. Τι έγινε. Αυτή η τρύπα λέει δεν μοιάζει να την έχει φτιάξει κάποιος άνθρωπος. Πρέπει να δει... Για ο τείχος του έγραψε ότι σύντομα θα πάθει. Ναι, κάτι τέτοιο. Είδες, σκέφτησε από μια ξτροφάρα. Έλα, Γιώργη. Δεν μπορώ να βοηθήσει. Μπορώ, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω. Μην είστε απεσιόδοξοι. Ο συνάνθρωπός μας έχει ένα πρόβλημα. Αφού από τη μέση και κάτω βλέπατε. Αφού αυτό έδειχνε η κάμερα, τι να κάνω τώρα. Να δω από πιο πάνω που δεν το δείχνει. Μεγαλώνει, λέει. Και γίνεται και στρογγυλότερη η τρύπα στον τοίχο. I think I've seen this pattern. Έχω ξαναδεί αυτό το pattern, λέει, ξανά πριν κάποια στιγμή. Κάποτε. Με δεδομένο ότι πέρασε για ένα γεια, να έρθω ξανά σε λίγο. Γιάννη, καλώς ήρθες, ευχαριστώ για το γεια. Δεν ξέρω αν θα κάτσεις ή αν θα έρθεις σε λίγο πάλι. Αυτό
Εσύ θα το κρίνεις ανάλογα με το τι έχεις να κάνεις. Για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα εδώ πέρα. Πού πέσαμε πάλι? Τι είναι εδώ? 303. Τικ. Τικ. Οπα. Τικ. Τικ. Καλησπέρα, τι έχασες? Τίποτα. Μόλις τώρα ξεκίνησε το live stream. Δεν έχεις χάσει απολύτως τίποτα. Έχει κολλήσει ο Άλεξ με τα γκρίκλεις από την προηγούμενη φορά. Πάμε. It looks like my apartment. Μοιάζει με το διαμέρισμά μου. What? Τι στο καλό είναι αυτό? Με το... Δεν παίζει. Α, παίζει. 301. Ωραία. Έχω χαρτί. Ωραία. Έχει πολύ βοηθητικούς χάρτες αυτό το παιχνίδι. Κάτι κοιτάει. Ραδιάκι κοιτάζει. Ναι, ξέρω. Καρέκλα. Τετράδιο. Υπάρχει ένα ημερολόγιο εδώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι λέει? Κόκκινα γράμματα πάλι. The last few months, Joseph, the guy next door to me who gave me that rare porn magazine. Δεν φταίω εγώ. Looks like he's been working super hard. Αχα, working, πώς το εννοεί. He said if he found another rare one, he would give it to me, but he hasn't shown his face around much lately. Να το μεταφράσω. Το άλλο chapter, το ρολόι που έπαιξε κανένα ρόλο. Στο άλλο chapter, το ρολόι ούτε που έπαιξε κανένα ρόλο. Α, δεν ξέρω. Αυτό θα έχουμε σε... Κοίτα να δεις. Ο Τζόσεφ, αυτός λέει ο τύπος που μένει στο διπλανό διαμέρισμα από μένα, μου έδωσε ένα περιοδικό, μια κυκλοπαίδεια τέλος πάντων. Και... δουλεύει πολύ σκληρά αυτός γενικά, και είπε ότι άμα βρει κάποια άλλη σπάνια εγκυκλοπαίδεια θα μου τη δώσει. Αλλά δεν είχε εμφανιστεί για αρκετό καιρό. Παντελή, δεν σε ακούμε, για φτιάξω μικροφωνό σου λίγο καλύτερα, δεν ακούγεσαι. He said he was a journalist and he is always investigating stuff. Είναι... Τι είναι το journalist? Είναι ένα επάγγελμα. Αυτό τέλος πάντων. Δεν το θυμάμαι τώρα. Follow! Start to Verfor. Κάπως έτσι. Start to Verfor. Ευχαριστώ πολύ για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Ευχαριστώ για το follow. But I think something strange is going on with him. Κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτόν. Start over 4. Welcome. Thank you very much for the follow. Δημοσιογράφος. Ωραία. Ναι, μπράβο, δημοσιογράφος. He's being sat in his apartment and I can hear all these weird noises coming from there. Είναι κλεισμένο στο διαμέρισμά του, στο διαμέρισμά του και ακούγονται κάποιοι περίεργοι θόρυβοι ήχοι, τέλος πάντων. Δημοσιογράφος. Αυτό κάτω αριστερά, τι είναι το μπλε? Δεν βλέπω κάτι πιο μπλε κάτω αριστερά. Στο live δεν βλέπω κάποιο κάτι. Τι είναι αυτό? Ωπα, έχει πατηθεί κάτι εδώ καταρχάς. Περίμενε λίγο. Γιατί αυτό εγώ δεν το έχω πατήσει εγώ. Ωραία. Τώρα βλέπετε. Κάτω αριστερά το μπλε. Αν σας πω εγώ ότι εγώ δεν το βλέπω αυτό στην οθόνη μου, αλλά βλέπω τι λέτε. Για μισό λεπτάκι, μη φύγετε. Ακόμα εδώ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι αυτό το μπλε κάτω αριστερά. Εγώ στην οθόνη μου δεν το βλέπω, μόνο στο live φαίνεται.
Τι παιχνίδι, Θεέ μου, παιχνιδάρα. But I, τι λέει, oh my beautiful Rachel, what's with a note on the red paper? I thought you'd written a note back to me, but I guess maybe it was somewhere else. Ναι, δεν κατάλαβα τίποτα. He took it, κάτι, το, with, πήρε ένα γράμμα μαζί με τα ρούχα μου. Those were my best, ήταν τα καλύτερα μου ρούχα. Χαίστηκα. Ωραία, το σημείωσα. Παιδιά, τι είναι αυτό το μπλε κάτω. Δεν ξέρω. Το έχω, το βλέπω. Έφυγε. Όχι, εγώ το βλέπω. Το βλέπετε κάπου. Είναι πάνω από το mouse. Είναι εδώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εδώ κάτω αριστερά. Στην οθόνη δεν το βλέπω. Το βλέπω στο live stream, στο που μου δείχνει δίπλα. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω. Θα το αγνοήσετε λιγάκι αυτό. Θα το αγνοήσετε αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Τώρα να κλείσω και να ξανανοίξω. Δεν μπορεί να κρατήσει άλλα. Μπορώ να αφήσω κάποια πράγματα. Δεν έχουμε βρει καμιά τρύπα κάπου. Ή έχουμε βρει. Έχει τρύπα. Ωραία, πάμε να αφήσουμε μερικά πράγματα στο σπίτι. Ηλία, φτιάξω, δεν μπορώ. Πώς θα τα φτιάξω, πρέπει να τα κλείσω όλα και να τα ξανανοίξω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και άμα κάνω έτσι... Κάτι πάτησα. Περίμενε. Περίμενε. Άμα κάνω έτσι φαίνεται... Δεν φαίνεται. Άμα κάνω έτσι φαίνεται. Άρα κάτι είναι με το παιχνίδι. Κάτι είναι με το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά κάτω. Και δεν βλέπω καν τι είναι. Δεν καταλάβω. Ξέρω τι είναι. Χαίστηκα πάνω μου. Το είδα το γράμμα. Παιδιά, τι ήχος ήταν αυτός. Τρόμαξα λίγο. Δεν πειράζει, προχωράμε. Κλείσου και ξανά άνοιξέ το. Έλα μωρέ, ένα μικρό κάτω κάτω είναι εκεί. Δουλεύει το πλυντήριο. Trail spread blood. Το στεγνοτήριο λέει έχει πετάξει αίματα γύρω γύρω, τριγύρω παντού. Shit. Κατάλα τίποτα. Ωραία, ένα κόκκινο χαρτάκι. I figured out the riddle behind the numbers. Κατάλαβα, λέει, το γρίφο πίσω από τους αριθμούς. 01121 σημαίνει πρώτη, 21 πρώτου τέλος πάντων, 21 Ιουνία, όχι, 1 στα 21. Ένα από τα 21. So Walter was planning on killing. Οπότε, λέει, ο Walter είχε προγραμματισμένο να σκοτώσει 21 ανθρώπους. But he never finished, αλλά ποτέ δεν ολοκλήρωσε τη δουλειά του. Οπότε ένα άλλο που είχαμε βρει που έλεγε 11-121 σήμαινε 11 από τα 21. Και ένα άλλο που είχαμε βρει που έλεγε 16-121 σήμαινε 16 στα 21. Οκ. Okay. Γεια σε όλους όσους έρχονται, καλησπέρα. He was convinced for the murders of Billy and Miriam Locane, the 7th and 8th victims. Ωραία. Ο Billy και η Miriam ήταν 7ο και 8ο θύμα. After which he committed suicide in his... Μετά λέει, αυτοκτόνησε στο κελί του. The grisly mass murder of 10 people shocked the world and came to be known as the Walter Sullivan case. Ναι. Ναι. There are two big puzzles. Υπάρχουν δύο μεγάλα puzzle εδώ.
Δύο μεγάλη γρίφη. The first is what was the motive. Ποιο ήταν το κίνητρο για όλους αυτούς τους φόνους. Καλά, ο τύπος δεν ήταν και στα καλά του να φάει 21 άτομα. Ναι, ποιο ήταν το κίνητρο. And why did he kill himself before. Και για ποιο λόγο αυτοκτόνησε πριν ολοκληρώσει τους 21 θανάτους που είχε προγραμματίσει. Δεν είναι λίγο περίεργο. Καλησπέρα, Ερμάλ. Ναι. Είχε προγραμματίσει να κάνει 21 θανάτους, είχε κάνει και ολόκληρη κωδικοποίηση με αριθμούς. Ποιο ήταν το κίνητρό του και για ποιο λόγο αυτοκτόνησε πριν ολοκληρώσει τους θανάτους. Ήταν απλώς, λέει, απλά ήταν παρανοϊκός. 2 Μαΐου. Ρίπ λωτάκια πάλι. Okay, θα το στείλω μήνυμα μετά το live. Ωραία. Δεν νομίζω να έχει κάτι διαφορετικό εδώ. Το πολύ πολύ να έχει φύγει. It looks like Eileen is okay. Μοιάζει να είναι εντάξει αυτή. Αυτό. Μοιάζει να είναι εντάξει. Οπότε εγώ αυτό θέλω μόνο. Να βλέπω αν είναι εντάξει κοπέλα. Δεν θέλω να κάνω κάτι περισσότερο. Α, μα αν αυτό τον Παόλο, παιδιά, όλο με τρομάζει. Αφήνουμε μερικές σφαίρες πίσω. Κρατάω μόνο τις 12. Το σπαθί τελικά δεν μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω. Το αφήνω. Αυτό το μπλε Chaos Place Card χρειάζεται. Θα το φυλάξω. Επίσης έχω δύο όπλα. Broken. Αυτό είναι σπασμένο. Άφησε το. Αυτό δεν είναι broken. Ωραία. Θα κρατήσω αυτά μόνο πάνω μου. Και πάμε. Κάνουμε ένα save έτσι όπως είμαστε. Στα πολύ πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε κάνει save σήμερα. Παίζουμε 6 λεπτά και δεν έχουμε κάνει save. Τι λέει τα loot rip. Ναι. Γεια σου Μαριέτα. Καλώς ήρθες. Τι πάτησα τώρα. Πάτησα λίγο δίπλα. Εδώ. Oh yes. Enter. Enter. Δεν μιλάνε τα κοριτσάκια όμως. Μιλάτε, μιλάτε. Όλοι μιλάτε. Κάτι ζήτα έχει βάλει εδώ η Μαριέτα. Λοιπόν, αυτό μπορείς να το πάρεις στο όνομα. Ω, Intersynth, αν το λέω σωστά. Raid με 3 άτομα, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Καρδούλες και hype, hello, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το raid. A red piece of paper with nothing written on it. Raid hype. Take. Το πήρα. Λοιπόν, αυτό το κόκκινο χαρτί δεν είναι τίποτα, λέει, γραμμένο πάνω του. Ένα κόκκινο χαρτί άδειο. Ευχαριστώ για το follow, Ουραζάλ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φίλε μου, για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Να είσαι καλά. Oh, hell no. Ωραία. Τι άλλο έχει εδώ μέσα. Τίποτα μάλλον. Μου αρέσει που αλλάζει ο ήχος από τα βήματα όταν πατάς σε άλλο πάτωμα. Πάει από εδώ. Πάει, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να πάω. Τι κάμερα είναι αυτή, θέμα. Τι είναι αυτό στον τοίχο. Τι κάνετε, παιδάκια. Μια χαρά είμαστε. Καθήκατε. Εμείς εδώ είμαστε κάθε βράδυ σχεδόν. Καλά. Από τα χειρότερα σημεία. Ω, το ξέρεις, το ξέρεις το παιχνίδι. Για βοήθα λίγο. Όχι, τώρα ξεκινήσαμε. Χαθήκατε εννοείς το παιχνίδι. Όχι, μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Δεν έχουμε χαθεί. This guy is in the super. He was much younger in this picture. There is a key taped to the back of it. Πάρ' το key. Τι εννοείς. Όχι, κάτι άλλο εννοούς. Take the... Ναι, ναι, πάρ' το. Το πήρα. Ωραία. Εκεί σε γράφει 105 πάνω το κλειδί. Έχει κάτι άλλο εδώ, όχι. Εδώ. Ναι, μια νοσοκόμα λέει I love you. Και εδώ έχει ένα κλειδί. No, γιατί no, είναι yes. 106 λέει το κλειδί, το πήρα. Γιατί δεν μπορώ να προχωρήσω. Και εδώ. Κάτι ακούγεται. Περιοδικό.
Ελπίζω αύριο να έχουν φτιάξει τα λουτάκια. Θα προσπαθήσω, θα τους στείλω και μήνυμα να τους πιέσω λίγο να τα φτιάξουν. Ηλία, θα ξανακάνεις ποτέ Q&A κάποια στιγμή όταν σιγουρευτώ ότι όλοι έχετε διαβάσει τα παλιά, γιατί ακόμα και σήμερα πάλι είδα σχόλια που με ρώταγαν για κάτι που το έχω πει στα Q&A. Οπότε υπάρχουν πολλά άτομα που δεν έχουν δει ακόμα τα πρώτα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν βρω χρόνο και όρεξη κάποια στιγμή, μπορεί να κάνω κι άλλο ένα. Teaching Despair Wish House. Wish House. An orphan orphanotrophio, the outskirts of a hill, but behind its false image is a place where children are kidnapped and brainwashed. Είναι... πώς το λένε. Δεν είναι κανονικό ορφανοτροφείο. Απαγάγουνε παιδιά εκεί, λέει. This house is managed by the Silent Hills Mild Support Society, a charity organization sometimes called 4S. 4S. It's true. That 4S is a well-respected charity that takes in poor children without homes and raises them with hope. Είναι, λέει, ένα ορφανοτροφείο, αυτό το 4S, πολύ γνωστό, πολύ αξιο... τέτοιο, τέλος πάντων, το οποίο είναι, πώς το λένε αυτό το charity, μωρέ, φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο παίρνει παιδιά που δεν έχουν σπίτι, άστεγα, και τα μεγαλώνει με ελπίδα, με hype και με hope, και κάνουν κλίση εγκεφάλου. Α, το brain wash είναι κλίση εγκεφάλου, τέλεια, δεν ξέρω τι σημαίνει. But all its heart, it is a heathen organization that teaches its own warped dogma in Leo. Ρε παιδιά, καμιά λέξη που να καταλαβαίνουμε. Of good religious. Ναι, τέλος πάντων, κάνει πλήση εγκεφάλου με λίγα λόγια. Αυτό που λέει η Εξάνδρα, κάνει πλήση εγκεφάλου. Τους μαθαίνει αυτά που θέλουν να τους μάθουν και τις δικές τους αξίες, αυτές που ό,τι θέλει το ίδρυμα, τέλος πάντων. Ο Mr. Smith, τι είναι το temp, who lives near Wish House, had this to say. Είπε αυτά ο Mr. Smith. Sometimes at night I can hear their weird prayers and the sounds of children crying. Ακούει, λέει, μερικές φορές περίεργους προσκυνητές και τους ήχους από κλάματα μωρών, παιδιών. I went there to complain. Πήγα μια φορά να παραπονεθώ, αλλά με διώξανε. Since then it was changed. Από τότε, λέει, από τότε δεν έχει αλλάξει καθόλου τίποτα, bit για bit. Το τελευταίο μήνυμα ήταν το δικό μου. Μην γράφεις μηνύματα εσύ, Κις. Τι εννοείς, τι μήνυμα, δεν γράφεις μήνυματα, πέμπε ρε δεύτερες. Προσωρινός υπάλληλος είναι το temp, ok. In fact, στην πραγματικότητα, this reporter was refused admission when he attempted to take photographs in the facility. Αρνήθηκαν, λέει, στο φωτογράφο να τραβήξει φωτογραφίες στον... τι έγραψε? Στο reporter. Ωραία, αρνήθηκαν στο reporter να πάει να βγάλει φωτογραφίες. What exactly do the folks at Wish House? Τι κάνουν, λέει, εδώ πέρα τα παιδιά στο Wish House για να κρυφτούνε. Ναι, δεν ξέρω να τα μεταφράσω σωστά. Κατά τις έρευνές μου, πώς το λένε, ανακάλυψα ένα περίεργο, ένα που φαίνεται περίεργο Round Concrete Tower, ένα πυργάκι στρογγυλό, περίεργο, part of there, που φαίνεται να είναι μέρος από τις εγκαταστάσεις τους. Ηλία, ποιο είναι το αγαπημένο σου story game? Το αγαπημένο μου story game, μ' άρεσε πάρα πολύ το σώμα που το παίξαμε πριν από λίγες μέρες, πριν από κάνα δύο μήνες. Πότε ήταν το σώμα που παίξαμε?
Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το αγαπημένο μου ίσως να είναι το Fahrenheit. Το Fahrenheit μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε όρεξη να το δούμε σε κάποιο live stream, αλλά το Fahrenheit νομίζω είναι το αγαπημένο μου. Unfortunately, no one was willing to tell us what the tower was used for. Κανείς δεν ήθελε να μας πει για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν ο πύργος. But it seems unlikely that it has anything to do with the business of raising orphans. Αλλά δεν φαίνεται να έχει καμιά σχέση με το ορφανοτροφείο. Αν καταλάβω καλά. Seems unlikely, ναι. It may in fact be a prison. Πρέπει να είναι λέει φυλακή ή κάποιο secret place of worship. Κάποιο μυστικό μέρος στο worship, δεν ξέρω τι είναι. Καλησπέρα και σε σένα, Άλεξ. Απασχολώ τον Ντόντολι στο disk και σταμάτησε το spam εδώ. Να σκαλά. Να σκαλά, μάνο. The cult religion that operates Wish House is known by the local simply the order. Ωραία. Η κουλτούρα λέει της θρησκείας του ορφανοτροφείου αυτού νου, του Wish House, είναι γνωστή και ως The Order. Η εντολή, ξέρω πώς να το ονομάσω. It's a religion that is deeply interwoven. Τι λέξη είναι αυτές, παιδιά. With Silent Hill history. Ποτισμένη, δεν ξέρω πώς να το, τι είναι, πώς να το μεταφράσω αυτό. Μια θρησκεία, λέει, που είναι πολύ αυτή από το... η επηρεασμένη. Από την ιστορία του Silent Hill, επηρεασμένη μάλλον. But it's your worshippers. Πω που κουράστηκα. Believe that they are among the elite. Νομίζουν αυτοί που είναι μέσα στη θρησκεία αυτή ότι είναι λέει μέσα στην elite των επίλεκτων ανθρώπων. Has a dark and dangerous. Που έχει μια σκοτεινή και επικίνδυνη πλευρά. I intend to continue my investigation. Έχω σκοπό να συνεχίσω, λέει, τις έρευνές μου για το Wish House και την κουλτούρα πίσω από αυτό. Τι είπε η Λία, πού να θυμάμαι τώρα τι είπα. I have always believed that feeling the whole truth. Πάντα πίστευα ότι το να πεις όλη την αλήθεια. The true part. Και να δείξεις στα παιδιά το αληθινό μονοπάτι είναι το πιο σημαντικό μας καθήκον. Και εγώ σας... Ωπα, Παντελή, 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 περίμενε. Πώς το κάνω το time out τώρα, χάθηκα. Τζόσεφ. Πάω να φέρω μαμ. Ωραία, το έβαλες. Κάτι έρχεται, τα ακούω. Ωραία. Είσαι τυχερός Παντελή που δεν μπόρεσα να κάνω άλλα τάπα εκείνη την ώρα. Porn magazine. Παντού έχει περιοδικά κυκλοπαίδειες, παιδιά. There's no time for... Δεν έχουμε ώρα τώρα για αυτά, λέει. Ωραία. Σταμάτησαν οι ήχοι. Αυτά τα έχουμε κοιτάξει. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι ήχοι. Τι μου βγάλε. Το μενταγιόν, το μενταγιόν, το μενταγιόν, το μενταγιόν, το... το φοράω το μενταγιόν. Που το φοράω. Τι είναι εδώ. Βοηθειά. 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 Τι. Έπεσε. Έπεσε μόνο του. Γιατί να σπάσει το μεταγιόν. Δεν θέλω να σπάσει το μεταγιόν, με βοηθάει πάρα πολύ. Και άμα σπάσει τι θα κάνω. Πού πρέπει να πάω τώρα. Δεν ξέρω. Φοβήθηκα λίγο. Εδώ είναι η τρούπα μου. Άστα τα περιοδικά, μην τα κοιτάζεις, τι κάνει. Πού πάμε ρε παιδιά.
Μπήκα μια πόρτα εγώ, μπήκα μέσα. Ωραία, πάτω μου. Α, ναι, ναι, είχα μπει εδώ. Είχα μπει εδώ, νομίζω 301 λέει. Νομίζω το κοίταξα όλο το δωμάτιο. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχει κάτι εδώ κάτω, όχι. Α, το παιδάκι. Πού το? Δεν είναι. Άμα σπάσει θα σε γλεντήσει το παιχνίδι και για όλο το υπόλοιπο. Τι να κάνω, να το κλείσω, να το βγάλω? Δεν ξέρω, πες μου. Γεια σου, Μάρθο. Πάλι ξέρω σε τέτοια ώρα. Πρέπει να το έχω κλειστό και να τα ανάβω μόνο όταν χρειάζεται. Δεν ξέρω, το παιδάκι που πήγε. Είναι κλειδωμένη από την άλλη μεριά, λέει επίσης. Έβαλα, λέει, το κόκκινο paper στη σχισμή της πόρτας. Να, βλέπετε, εδώ κάτω το βάλα. Είναι κλειδωμένη. Ένα κομμάτι κόκκινο χαρτί, λέει, είναι κολλημένο κάτω από την πόρτα. Έχω το βάλα. Εγώ το βάλα εκεί. Το μενταγιόν. Παιδιά, το κόκκινο χαρτί. Τι είναι αυτό? Ή μήπως έχει σπάσει ήδη, γιατί το βλέπω λίγο αχνό. Με το τάφ, είπαμε. Eventual break. Δεν κάνω κάτι άλλο εδώ, ε. This is the same way they show up under my door. Α, κάπως έτσι λέει, εμφανίζονται κάτω από την πόρτα μου. Είναι κλειδωμένη. There's a scrap paper stuck under the door. Είναι ένα κομμάτι κόκκινο χαρτί κολλημένο κάτω από την πόρτα. Ακριβώς έτσι λέει, φαίνονται και κάτω από τη δική μου πόρτα. Και η πόρτα αυτή είναι κλειδωμένη από τη μέσα μεριά. Δηλαδή, είναι όπως όταν εγώ είμαι μέσα στο δωμάτιο και κοιτάζω από την κλειδαρότρυπα και βλέπω ο κόσμο να πηγαίνω έρχεται. Τώρα κάποιος είναι από μέσα και με βλέπει εμένα που πηγαίνω πέρα δόθε και λέει, κοίτα τι κάνει εδώ βλάκας. Πηγαίνει πέρα δόθε. Και του έχω βάλει και ένα κόκκινο χαρτάκι κάτω από την πόρτα του και κάθεται και με κοιτάζει. Αυτό. Εγώ όμως απέναντι εδώ βλέπω μούτζες. Μούτζες. Εδώ πέρα δεν έχει μούτζες. Εν τω μεταξύ έχει πτώματα κάτω που δεν τα έχω σκότωσει εγώ. Πρέπει να τα σκότωσε το παιδάκι. Καληνύχτα, Γιάννη. Τα στέλνω στον εαυτό μου, λες. Να πηγαίνω σε άλλο κόσμο, να τα στέλνω στον εαυτό μου. Τώρα τα ξαναπαίρνω. 303. Κλειδωμένη. What that guy doing here? What was that? Τι έκανε αυτός ο τύπος εδώ? Could he be the next? Είναι το επόμενο θύμα? Ή μήπως είναι ο δολοφονός, θέλει να πει. Τα κλειδιά που έχω, τι κλειδιά είναι? 105 λέει και 106 λέει. Ωραία, έχω ένα 105 και ένα 106. Άμα τα βρούμε θα τα ανοίξουμε. Φοβάμαι λίγο, έχω καιρό να κάνω save. Η Λέα, σου αρέσουν τα RPG? Όχι. Άστο, βρε Αλεξάνδρα, δεν έχει σχολείο το παιδί. Beats. Κάμερα. Τι είναι αυτό, τίποτα. Εδώ τίποτα. Α, όπα. Hello. Hey.
got this from Miss Galvin. A long, long time ago. Έχω αυτό, λέει, από το Miss Tade. Εδώ και πολύ καιρό. Και κουκλάκι είναι. Miss, την, ναι. Ήταν πολύ νεότερη, λέει. Ήταν χαρούμενη όταν το κράταγε. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Α, φέρ' το. Ευχαριστώ. Τι καλούλες που είναι. Έχω χώρο στο inventory. Oh yes. Μια παλιά κούκλα. Μου το έδωσε από έναν άνθρωπο που κάθεται στο... στις σκάλες του... του συγκροτήματος. So young, then. So happy with life. Ήταν τόσο μικρή, λέει, και τόσο χαρούμενη. Just holding on to her mother's hand. Έχεις να πεις πολλά ακόμα. Ωραία κάμερα, παιδιά. Πολύ ωραία κάμερα. Δεν ζαλίζομαι καθόλου. Γιατί η κάμερα κουνιέται και γιατί έχει παντού πτώματα. Ωραία. Από εδώ πάει. Πάει. Έπρεπε. Γιατί πήγα από εδώ. Ήθελα. Γιατί να μην πάω από την άλλη. Όχι, δεν μου αρέσει να μου δίνει δύο δρόμους. Έχει δύο δρόμους. Ωραία, θα θυμούσα ότι στην πόρτα αυτή δεν έχω μπει. Μακάρι να είναι αυτή κλειδωμένη. Έχει και κάτω όμως. Πω πω, και εδώ μπαίνει. Όχι, δεν μπορώ. Μπερδεύτηκα ήδη. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Και μια σκάλα. Ωραία. Έχει σκάλα και έχει και δύο πόρτες. Που οι δύο πόρτες έχουν από άλλες δύο πόρτες μέσα. Εντάξει. Έχουμε πολύ ψάξιμο, παιδιά. Θα φάμε όλη τη νύχτα εδώ. Πάμε να δούμε πρώτα τι γίνεται εδώ κάτω. Ακούω ήχους. Εγώ μπαίνω στην τρύπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάει το στομάχι, λέει, πήγε κάτω. Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω να αφήσω κάτι. Οπα. Πες μου ότι είναι το σκέτο κόκκινο χαρτί που έριξα εγώ από κάτω. Όχι. Oh, ήταν, λέει, πριν από 4 χρόνια που ανακάλυψαν, λέει, το πτώμα με το 12 στα 21 χαραγμένο πάνω του. Had this terrible feeling. Αμέσως μετά είχα αυτό το απέσιο συνέστημα και δεν μπορούσα να σταματήσω να τρέμω. The victim had been... Το θύμα είχε δολοφονηθεί 6 μήνες νωρίτερα, αλλά ο Walter ήταν νεκρός για 7 χρόνια, που είχε αυτοκτονήσει, λέει, 3 χρόνια πριν από τον φόνο. Καλησπέρα, Πέτρο. Μετρήστε τους παλμούς σας αν έχετε πάνω από 120, μην συνεχίσετε το live. What? Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Παιδιά, ο δολοφόνος των εγκλημάτων είχε αυτοκτονήσει πριν από το τελευταίο φόνο. Καλησπέρα, Ηλία, και καλή διασκέδαση με τα φαντάσματα. Πάλι λουτάκια δεν έχει. Καλησπέρα, Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 50 bits. Λουτάκια πάλι δεν έχει. Θα του στείλω μήνυμα να, τους, να δω τι γίνεται. Ναι, λοιπόν. Οπότε κάποιος συνέχισε τους φόνους αυτού νου. The police think it's a copycat crime. Τι είναι copycat crime? And are calling the Sullivan case round 2. Oh, aha. But something about it bothered me. Κάτι με ενόχλησε. Ωραία. Το πήρα. Θα δω τον εαυτό μου έξω να κάνει βόλτες όπως πριν. Τι είναι αυτός? Καλησπέρα.
Παιδιά, αυτός είμαι εγώ, όχι, έτσι. Δεν είναι λίγο creepy? Ναι. Αυτό, έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, παιδιά, λίγο ανατρίχιασα εδώ. Τέλος και ένας άντρας, κάτσε, κάτσε. Ω, είπαμε δεν έχει επιφωνήματα σήμερα. Μισό για να καταλάβω, κάποιος έκανε 12 φόνους και μετά συνέχισε κάποιος άλλος στους υπόλοιπους. Δεν έχουν γίνει όλοι φόνοι. Έχει σταματήσει στο 12, είπε. Κάτι τέτοιο. Να αφήσω μερικά πράγματα εδώ μεταξύ. Που πάλι κάνει φασαρία αυτό. Νιώθω ότι έχω πολλά πράγματα πάνω μου και θα χρειαστεί να πάρω κάτι άλλο και δεν θα μπορώ. Αλλά δεν ξέρω τι να αφήσω. Αφήνω το αυτό. Το τσεκούρι. Έχουμε ένα 105 και ένα 106. Ένα κουκλάκι και ένα chaos. Δεν ξέρω τι να αφήσω. Ηλία, τι είναι ρε, σύγγραψε το, γιατί ο παππούς τι ήταν. Τι ήταν ο παππούς. Ήταν αυτός που σου έδωσε την κούκλα. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι καταλαβαίνετε τώρα κι εγώ, μην νομίζω ότι τα πιάνω όλα. Είπε ότι μετά από 3 χρόνια που αυτοκτόνησε, συνέχισε... Έγινε άλλος ένας φόνος, ναι, μετά. Ακούγονται ήχη εδώ, αλλά έχω κάνει save, δεν με νοιάζει. Κάτι μου δείχνει. Τι Nantes Lockers are numbers 101. Έχει αριθμούς, λέει, από το 101 έως το 304. Τι με νοιάζει. Αυτό δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από εκεί. Παίζει να μπορώ να αφήσω τα κλειδιά μου εκεί για... Όχι, για να μην τα κουβαλάω. Και έχει και άλλες πόρτες εδώ, έτσι. Έχει 3 πόρτες. Ή από εδώ ήρθα. Δεν ξέρω τώρα που έχω έρθει. Α, κατέβηκα τη σκάλα, ναι. Πάμε αριστερά. Χρησιμοποίησα το Superintendentsky. Είχα εγώ τέτοιο κλειδί. Δεν ανοίγει. Τι κάμερα είναι αυτή πάλι. Πού πάω. Τι είναι εδώ ρε παιδιά. Κάτι κοιτάμε. Τι κοιτάμε. Πού. Diary. Άμα αυτά τα diary, αυτό το παιχνίδι. Η Λία, πότε βγήκε το παιχνίδι. Το 2002. 2000. Κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι. Google αρέτο. The red box seems even stranger today. Το κόκκινο κουτί μοιάζει ακόμα πιο περίεργο σήμερα. No, φετέ, μυρίζει απέσια. Είναι αειδιαστικό, είναι. But just can't... Αλλά δεν μπορώ να το πετάξω. Must have been around 30... Είναι περίπου 30 χρόνια τώρα. That young people was... Που ζούσαν κάποιοι νέοι εδώ, στο διαμέρισμα. One day just suddenly... Αλλά μια μέρα ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Run off just like thieves. Έφυγαν, λέει, σαν κλέφτες στο σκοτάδι, στη νύχτα. I don't know... Δεν ξέρω γιατί. Must have been money. Μάλλον είχαν οικονομικά προβλήματα. Or maybe they got themselves into some kind. Αντιμετώπισαν κάποιο είδους κίνδυνο. The problem came after. Το πρόβλημα, λέει, ήρθε μετά από αυτό. They left their. Άφησαν, λέει, το νεογέννητο μωρό τους και έφυγαν. I even found the umbilical cord. Βρήκα, λέει, τον αμφάλιο λωρό. Μάλλον.
I called the, φώναξα, κάλεσα τον, το ασθενοφόρο αμέσως και άκουσα ότι το μωρό επέζησε. But I don't know, αλλά δεν ξέρω τι απέγινε με αυτό. Although a few, παρ' όλα αυτά, μετά, λίγα χρόνια αργότερα, συχνά βλέπω, λέει, αυτό το παιδί να περιφέρεται στο διαμέρισμα, στα διαμερίσματα. Στο... Διάβασε τι έγραψε ο... Που το, ποιος το έγραψε τι. Η εκδίκηση του παιχνιδιού, χαχά, διάβασμα. One day he just stopped coming by. Μια μέρα σταμάτησε να έρχεται. But now I think I will bet who's... Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, στοιχηματίζω ότι ήταν αυτό το παρατημένο παιδί. Είναι απέσια ιστορία να παρατάς ένα νεογέννητο. Αυτό έγινε, λέει, στο δωμάτιο 302. Και ο αμφάλιος λόρος που βρήκα, λέει, εκεί. I still can't... Δεν μπορώ ακόμα να το ξεχάσω. Το σημείωσα κι αυτό. Το 2004 είναι το game. Κάποιος έγραψε κάτι και μετά κάποιος άλλος μου είπε να πάω να το διαβάσω. Έχει δίκιο, μιλάμε για αυτόν που ήταν έξω από την πόρτα. Ναι, δεν λέει κάτι σε μένα, σε κάποιον άλλον απάντησε. Οπότε δεν ξέρω τι λέτε, άμα έχετε κάτι να το γράψετε. Ωραία, ωραία. Δεν έχει από εδώ κάτι άλλο. Μάλλον. Ο χωρίς υπολογιστής. Σύγχρονος. Ωραία. Εδώ δεν έχει κάτι. Πατάω έτσι, μην μου πείτε μετά ότι είχε και δεν το δω. Ωραία, κάτι κοιτάει πάλι. Κάτι κοιτάει. Ένα κόκκινο χαρτί. Πάρ' το. Πήρα πάλι ένα κόκκινο χαρτί. Που δεν γράφει τίποτα. Όπως και πριν. Και έχει κι άλλο κόκκινο χαρτί. Πάρ' το. Torn. Άλλο το torn. Άλλο το απλό χαρτί. Τι σημαίνει torn? Πριν στην πόρτα ήταν αυτός που σου έδωσε την κούκλα. Ναι, αλλά τόσο καιρό δεν είχε και πολύ διάβασμα. Τώρα συγκινήθηκε. Τι να σου πω. Όλο και κάτι θα αφήσουμε πίσω. Χαχαχα, έγραψα ότι αυτός που ήταν έξω από την πόρτα ήταν αυτός που έδωσε την κούκλα. Τέλεια. Σκισμένο. Αχα. It's a hastily scripted memo. Mm-hmm. Το βρήκα εκεί μαζί με άλλα χαρτιά. Your birth, Mike, door off. Αυτό το άσπρο δεν το παίρνει. Όχι, δεν έχει κάτι πέρα. Εδώ τίποτα. Ωραία. Από εκεί πήγα. Κόκκινο κουτί. Αυτό βρωμάει, λέει, πραγματικά. Μου φέρνει δάκρυα από τη βρώμα. Πάμε να φύγουμε. Κοιτάει κάτι άλλο. Κάτι κοιτάει. Στον τοίχο. Όχι. Υπάρχουν κλειδιά, λέει, από το κάθε διαμέρισμα. Ναι, πάρ' τα όλα. Apartment keys. Πόσα keys, πολλά. Α, είναι... πολλά κλειδιά μαζί. Οπότε δεν ανοίγουμε ό,τι θέλουμε. Δεν φαίνεται να κοιτάει κάπου αλλού. Ωραία, αφού πήρα και τα κλειδιά, παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο εδώ να κάνουμε. Από εδώ πήγαμε πριν. Με την περιοδική κάμερα βγαίνουμε. Τέλο το συγκεκριμένο δείχνει. Έγραψα αυτό. Το μισό σκισμένο τόρν. Από εδώ γυρνάω πίσω. Ας μην γυρίσω πίσω. Να φανταστώ ότι μάλλον μπορώ από εδώ να κάνω έτσι τον κύκλο και με πάει έτσι έτσι και με ξαναφέρνει πάλι εδώ, ε? Και από εδώ θα βγάζει κάπως ένα κεντρικό μέρος. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα. Ωραία, χρησιμοποίησα το apartment keys. Να φανταστώ αυτό μου παραμένει.
shut off. Δεν βλέπω καλά. Δύο πόρτες έχει ζωή. Η μία δεν ανοίγει, η άλλη δεν ανοίγει. Δεν βλέπω τίποτα. Κάτι κοιτάει. My darling's number. Υπάρχουν μερικά νούμερα τηλεφώνου. Πήρα ένα τηλέφωνο. Δεν το σηκώνει κανείς. Αυτός είναι ωραίος χάρτης. Είναι ένα τηλέφωνο, λέει, που χτυπάει κάπου. Σήκωσε το. Δεν ακούγεται από εδώ. Δεν μπορώ να σηκώσει άλλα από τον κακομύρι. Από εδώ δεν ακούγεται. Όχι. Φάντασμα. Το έβαλα. Το έβαλα το μεταγιόν. Μπορώ να πάω πίσω στο σπίτι μου. Δεν θυμάμαι από πού ήρθα. Τι είναι αυτό? Έσπασε! Έσπασε! Από πού βγαίνω? Δεν βγαίνω από εδώ. Έχει μπει το φάντασμα στη μέση, ε. Παιδιά, από πώς βγαίνω? Πώς φεύγω από εδώ? Από εδώ ήρθα. Όλα λα 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 λα. Πω πω, έφαγε μια γερή. Χώρα με βλακία. Χώρα με βλακία. Πώς βγαίνω, πώς βγαίνω, πώς βγαίνω. Με μα πηγαίνω, φέτε με, φέτε με, φέτε με, φέτε με, φέτε με. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Βοήθεια. Πώς βγαίνω, πώς βγαίνω, πώς βγαίνω. Μα πού βγαίνω. Δεν βγαίνω από εδώ. Να. Τι κάνω τώρα, ρε guys, που δεν έχω φυλακτό. Πάω σπίτι να αφήσω πράγματα. Πολλά σκουπίδια. Ωραία, δεν πάει γύρω γύρω, τελειώνει εκεί ο χάρτης. Θα το έχουμε αυτό έτσι μες στα πόδια μας συνέχεια τώρα. Πού είναι η τρύπα μου? Πρέπει να βρεις το τηλέφωνο που χτυπάει σε κάποιο άλλο δωμάτιο, μάλλον λες. Ναι. Το φυλακτό τώρα δεν φτιάχνει, έτσι. Δεν επιδιορθώνεται. Κάπως. Ναι, το ίδιο πράγμα που πηγαίνει έρχεται. Υπήρχε τρόπος να μην σπάσει. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή. Απλά δεν ξέρω αν μπορούσα να το κρατήσω λίγο παραπάνω. Λες να βρω άλλο? Μακάρι να βρω άλλο. Λοιπόν, να δω αν μπορώ να αφήσω κάτι. Δεν ξέρω τι. Θα μπορώ να αφήσω το φυλακτό, ας πούμε, που είναι σπασμένο ούτως ή άλλως. Δεν έχω φυλακτό. Το φυλακτό έφυγε τελείως από το inventory μου.
αφήσω κανένα χαρτάκι, δεν ξέρω. Θα αφήσω το γιατρικό. Το πιστόλι δεν το χρησιμοποιώ. Θα το αφήσω για κανένα μεγάλο boss και αν το χρειαστούμε, αν πεθάνω από κάτι, θα γυρίσω να το πάρω. Το κλειδί 106 μπορούμε να πάμε στο 106 να το χρησιμοποιήσουμε να φύγει από πάνω μας. Την κούκλα δεν ξέρω που θα τη χρειαστώ. Έχω τα κλειδιά αυτά εδώ, θα βοηθήσω, ανοίγουν όλα τα δωμάτια. Και αυτό εδώ το αφήνω γιατί δεν ξέρω τι είναι. Θα αφήσω και την κούκλα. Και αν κάπου κολλήσουμε, ερχόμαστε και τα παίρνουμε όλα αυτά. Και δεν περπατάει καλά. Για... άστε τώρα αυτή, κοιμάται. Έσπασε και έφυγε. Και το ήχος δεν έρχεται πολύ καλά. Ωραία, αυτή η πόρτα δεν ανοίγει. Καλό αυτό να το ξέρουμε. 106. Εδώ είμαστε στον πρώτο όροφο. Το κλειδί που έχω είναι 106. Ή το 106 το πήρα. Τι εννοεί. Τι... έλα, τελείωνε. Λέω κυρκή 106. 106 γράφει πάνω. Α, μήπως μέσα στο 106. Μέσα στο 106 υπήρχε κάποια. Αυτή εδώ η πόρτα ήταν κλειδωμένη ή κάτι τέτοιο. Ας το τηλέφωνο να χτυπάει για λιγάκι ακόμα. Όνας. Θα μπαίνει παντού τώρα. Λοιπόν, αυτή η πόρτα είναι κλειδω... είναι... Παιδιά, θα έχουμε θέμα, θα έχουμε θέμα. Θα μπαίνει παντού αυτός τώρα. Χρησιμοποίησα, λέει, ένα apartment ski. Δεν γίνεται, παιδιά, να παίξω έτσι. Θα έπρεπε κάπου να σε αφήνει λίγο μέσα στα δωμάτια τουλάχιστον. Πάτω το γρήγορα. Ρε, σου κάνω τα αμέσως. Δεν μπορώ να το... Δεν με την κάμερα. Δεν μπορώ να το πατήσω άλλο. Το ξεπάστεψα. Τι λέει τώρα το chat εδώ για να δούμε. Χαίρε, χαίρε το πρώτο live που καλησπέρα, Άγγελε. Silent Hill, γεννητές, ωραία. Έσπασα και έληξε συντομεταγιόν ηλία. Τι είναι αυτό. Χαχαχα, γεια σου λάμπη. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Μάλλον. Ωραία, θα μας πρίξει το τηλέφωνο. It's a big speaker, ένα μεγάλο ηχείο. Αυτό δηλαδή τι είναι. Και άλλα μικρά ηχιάκια εδώ. Τι λέει. It's a turnable. Turntable. Records. Δισκογραφική έχει εδώ τύπος. Μπουκαλάκι εδώ δεν το βλέπω καν.
Παιδιά, σηκώθηκε. Ωραία. Για λίγη ώρα θα είμαστε στην τάξη, ε. Να φωτίσουμε τα πω λεθαίνουν αφού είναι ήδη πεθαμένα. Πώς γράφεις έτσι? Αυτό τώρα θα σε κανακυνηγήσει. Να. Μάλλον, ναι, είδες, απάντησες και μόνος. Πάλι το καταραμένο, εγώ βγαίνω, αντίο. Αντίο, τι να σου πω. Καληνύχτα, Ερμάλ. Όπα. Κάτσε λίγο. Τι είναι αυτό, μισό. Μου κάνει άλλη tab. Ωραία. Εδώ πάμε, δεν έχει τίποτα. Πάμε γρήγορα, 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 μη σηκωθεί το φαντασμά. Εδώ. Ξαναμπήκα. Στο 105 έχω ξαναμπεί. Δεν θυμάμαι. Θα δούμε. Έχω ξαναμπεί. Ναι. Ναι, το είχα δει αυτό. Τηλέφωνο έχει εδώ μέσα. Όχι, είναι από άλλο σπίτι το τηλέφωνο. Ωραία, 106, 107, 105 είναι ψαγμένα. Πάμε στην άλλη πόρτα από εδώ. Μήπως είναι από εδώ το τηλέφωνο. Το φάντασμα σηκώθηκε. Από εδώ πάει, δεν πάει, ε. Λοιπόν, από εδώ θα το τηλέφωνο. Ωραία, θα περάσουμε. Φαντασμά. Το φάντασμα σηκώθηκε, το ακούω. Τι είναι αυτά στον τοίχο? Μύγες! Παιδιά, τι σου διαμέρισμα είναι αυτό? Καλό βράδυ, Μαρκέτα. Στο καλό, καλό βράδυ. Αμάν, αυτό το τηλέφωνο θα μας πρίξει τώρα, παιδιά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα ψάξουμε να το βρούμε. Μπήκα. Τι είναι εδώ? Από εδώ είχαμε έρθει αρχικά. Όχι. Όλο αυτό είναι το δωμάτιο 104. Τι σωστό δωμάτιο είναι αυτό? Οπα. Βγήκα, δεν θέλω να βγω, δεν το ψάξα όλο. Μισό. Απλώς δεν με έδειξε η κάμερα. Το ψάξα, δεν έχει τίποτα άλλο έτσι, μόνο τους μύγες είχε εδώ. Ούτε καν τίποτε σφαίρες. Δεν φαίνεται να έχει τίποτα, ούτε αυτός κοιτάει κάτι. Τι ακούω? Θα πάω μετά από εκεί. Τι συνδεμέρισμα είναι αυτό? Πολύ άδειο είναι. Fluorescent is giving off an eerie glow.
Ωραία, για πάμε και από εδώ. Από εδώ είναι το τηλέφωνο, όχι. Μερικές φορές δυναμώνει λίγο ο ήχος, μετά χαμηλώνει. Εδώ δεν πάει. Αχ, Θεέ μου. Και ακούγεται παντού, ξέρω εγώ, δεν είναι... βοηθάει ο ήχος να το εντοπίσω. Η σκάλα που δείχνει μήπως ανεβαίνεις. Ναι, θέλω να τελειώσω πρώτα όλον αυτόν τον όροφο και μετά θα πάμε και στη σκαλίτσα. Θέλω να τελειώσω λίγο με αυτόν τον όροφο, να ξέρω ότι από εδώ τα έχω κοιτάξει όλα και μετά πάμε πάνω και συνεχίζουμε. Μην κάνω μισά δωμάτια εδώ, μισά δωμάτια πάνω. Έλα, δεν πειράζει, δεν κάνει τίποτα κακό ο σκύλος, παιδιά, θα τον αφήσω. Κάτι ακούω. Αϊδία, 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 αϊδία. Βρία και λιχίνες. Καλά, βαριά να το σκοτώσω όλα. Ωραία, δεν έχει τίποτα από εδώ. Μόνο βρία και λιχίνες. Πάμε από εδώ. Ρε, στρίβει η κάμερα και στρίβει και ο παίχτης μου κάτω. Ναι. Ναι. Α, ωραία. Όξο. Πώς βγαίνουμε όξο. Πώς βγαίνω ρε παιδιά. Α, sorry, λάθος. Δεν θα σταματήσω το τηλέφωνο. Όχι, πάνω να το σηκώσω, αλλά θα το βρούμε, παιδιά, κάποια στιγμή. Θα το βρούμε. Αριστερά. Κάπου θα το βρούμε. Κάτι κοιτάει. Ω! Α, όλα τα όπλα εδώ είναι απλώς λέει μοντέλα, δεν είναι. Αρκετή ώρα είχαμε... Έλα, όπου να είναι. Πέσε ρε. Δεν θα μπορούσα να το πατήσω εκεί που έπεσε. Κρατάει και ένα μπουκάλι. Ρε, είναι μπεκρής. Δεν θα μπορούσα. Πέσε, πέσε, γρήγορα. Δεν πάει, δεν πάει, δεν πάει. Σηκώνεται πολύ γρήγορα. Βαριά και θα βρει και λιχίνες να δημιουργούνται από την υγρασία. Ναι, έχει πολύ υγρασία εδώ. Γι' αυτό το είπα έτσι. Λέω, καλά, θα θέλουμε το πιάτο ή η καραμπίνα του παππού. Ρι, μάθος δεύτερη φορά. Μάθος είναι εδώ και ο Σταύρος είναι καλά. Ωραία. Target λέει για shooting range, ωραία. Τίποτα ενδιαφέρον εδώ. Εδώ πάλι τίποτα. Αυτό και καλά είναι κάτι σαν σανσέρ, αλλά δεν δουλεύει. Δεν ήξερα ότι μένουν τόσο πολύ ώρα τα φαντάσματα κάτω. My eyes and skin are so itchy. That stupid cat next door made my allergies go crazy. I was so pissed off, I look my converter model gun and blasted away the thing at the point blank range. It was way cool, the thing just dropped like a stone.
By the way, that revolver that Richard in 207 carries, it's the real thing. Ωραία, στο 207 έχει ένα αληθινό όπλο. Είναι επικίνδυνος. Δεν πάλι τίποτα. Στο 207 έχει αληθινό όπλο. Let's go. Ότι πάπα το 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 το. Εντάξει, πάταγα να τον πατήσω και δεν έκανε. Έπεσε. Δεν έπεσε. Ωραία, από πού βγαίνουμε τώρα. Όχι, αυτό το τηλέφωνο τα αυτιά μου πήρε ρε παιδιά. Το εικονίδιο σκαλίτσα το έχουν μόνο οι subscribers, ναι. Yeah, δεν φέρνεις τίποτα για μένα. Many guys. Κρίμα. Ωραία, τίποτα άλλο δεν έχει εδώ. Όπως θα δούμε εδώ τελειώνει ο δρόμος. Έχει πολλά σκουπίδια. Οπότε πάμε πίσω και να ανέβουμε τη σκαλίτσα, γιατί μάλλον είναι από άλλο όροφο. Μάλλον από άλλο. Για να δω, το 107 είπε. 107 είναι εδώ. Το έχω δει αυτό, άμα ήταν θα... Super Interference Room. Παίζει να ήταν και το τηλέφωνο που είχα δει στην αρχή, όχι. Θυμάστε που είχαμε πάει σε ένα δωμάτιο που είχε τηλέφωνο και πάταγα πάταγα και δεν σήκωνε. Πώς ήταν εκεί, αλλά δεν νομίζω. Γιατί πάταγα... Τόση ώρα δεν μου έκανες τίποτα, τώρα σου ήρθε που θες να με καθυστερήσεις. Βιάζομαι. Πού είναι η σκάλιτσα, δεν βλέπω τίποτα. Ωραία. Εδώ τώρα είμαι στο 2F. Είμαι δεύτερο όροφο. Ήτανε 207 το όπλο. Όχι, το δωμάτιο με το όπλο είναι 207. Εγώ τι κοίταζα, 107. Μην δίνετε σημασία. Πάμε εδώ δεξιά. 204. Α, ένα κανονικό διαμέρισμα. Ωραία, μαγειρικά συσκεύη. Τηλέφωνο. Δεν σηκώνει. Ωραία. Τίποτα δεν κάνει εδώ, παιδιά. Θα πω γιατί βάζουν τόσο δωμάτια. Βάλε ένα, να πάμε εκεί και να τα έχει όλα μέσα στο δωμάτιο. Ωραία. Ευθεία εδώ πάνω, αριστερά. Πάλι. Παιδιά, σηκώθηκε αμέσως. Δεν πιάνει, δεν ανταποκρίνεται. Δεν πιάνει ρε παιδιά. Καλά, ό,τι να είναι. Θα το πατήσεις. Άναγιά σου. Ακόμη λιές. Να είμαι εγώ και εγώ. Γεια σου, Αρίστο. Πέρασε πριν η καθαρίστρια, έκανε ένα σουγκαρισματάκι. Μάθω τρίτη φορά, ριπ. Να πλύνα τα χεράκια, σκουπίζετε το παδαράκι, μπείτε στο chat. Τηλέφωνο. Ακούγεται πιο δυνατά, μου φαίνεται.
Πάρε το χαρτί, πάρε. Πήρα κι άλλο μισοκομμένο χαρτί. Πολλά χαρτιά, παιδιά. Κάπου πάει το μυαλό μου για τα χαρτιά. Εκεί που είχα βάλει ένα κόκκινο χαρτί κάτω από μια πόρτα, ίσως μπορώ να βάλω όλα τα κόκκινα χαρτιά κάτω από την πόρτα. Για κάποιο λόγο. Εδώ βγαίνω, δεν θέλω να βγω ακόμα. Όχι πάλι. Κατέχεις το βάθος. Όχι δεύτερο φαντασμό. Όχι δεύτερο φαντασμό. Ρε. Μα δεν είναι φαντασμό, τι είναι. Δεν βλέπω. Πάτα γρήγορα. Τι είναι αυτό. Πάτησα και δεν το πιάσε. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Εδώ είναι το τέτοιο. Έλα, ακούγεται πιο δυνατά. Ζόμπι από το 70 στο Dying, δηλαδή ξέρεις που είναι. Γεωργία, ναι. Θα το βρούμε, παιδιά. Ακούγεται αρκετά δυνατά εδώ που είμαι τώρα. Νεύρα μου. Παιδιά, έτσι και σταματήσω αυτό το τηλέφωνο, δεν θέλω τίποτα άλλο από τη ζωή μου, πραγματικά. Κάτι είναι γραμμένο. Είναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Όχι πάλι, όχι. Δύο χτυπήματα είναι αν το πετύχεις full. Αυτό γράφει τίποτα. Λούρι. Ωραία, φαίνεται ότι δεν είναι εδώ. Σηκώθηκε κιόλας. Κιόλας σηκώθηκε. Δεν μπόρεσα να το πατήσω. Δεν πατήσα. Λοιπόν, μάλλον δεν είναι εδώ. Παιδιά, κουράστηκα πραγματικά. Δεν θες ούτε ένα το πουρικό. Μόλις σταματήσεις το τηλέφωνο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα για να πεθάνεις. Εσκύπαρα ένα δωμάτιο από το τρέξιμο. Εσκύπαρα ένα δωμάτιο από το τρέξιμο. Ω, εδώ ακούγεται πολύ δυνατά. Μας πήρε στα αυτιά. Και δεν είναι και κανένας, λέει, στο τηλέφωνο. Δεν απαντάει κανείς. Ρε, ναι, προσπέρασε ένα δωμάτιο. Εν τω μεταξύ πήγα σε όλα και ήταν στο τελευταίο. Και τελικά, αυτός που πήρε βαρέθηκε να περιμένει και το κλείσε. Σοβαρά τώρα, δηλαδή μας πήρε τα αυτιά τόση ώρα για χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Αυτό το χιλ που είχα το έχω αφήσει έτσι σπίτι. Τι λέει, δεν προλάβω να δω. Ζωγραφιά λέει με αυτό 206 γράφει.
Sleep so many noisy kids besides they live next to. Ωραία. Τι είναι αυτό το 206 τώρα, γιατί να πρέπει να το σημειώσω εγώ. Δύο. Δύο, μηδέν, έξι. Είναι plump woman. 2-0-4. Καλά. PRB, γεια σου. Τώρα να βρίσω ή να μην βρίσω. Τόση ώρα κανένα, ξέρω εγώ, σήκωσε, λέει άντε από εκεί, δεν το σηκώνεις μια ώρα, 2-0-6. Κάτω αριστερά δεν έχει τα ονόματα που έχουν κάνει πώς λέγεται, κατάλαβες, όχι. Ωραία. Πού πάω? 205. He always sat in his room. Α, είναι το αριθμός του δωματίου. Heard recorded my pending holding a porno. 301. Πού μένω εγώ? 207. 302 δεν μένω εγώ. Υπάρχει. 105. Δεν ξέρω. Chat trip. Αυτό δεν τα έχει. Κάτι λέει τώρα, κάτι προσπαθεί να επικοινωνήσει ο Jim, δεν καταλαβαίνω. Ωραία, τίποτα άλλο. Να μας ξέφυγε κανένα σπίνακας, αυτό μόνο. Δεν νομίζω να είναι μεγάλη σημασία. Να ξαναδούμε πάλι, 2-0-5. 105, 301, 101, 207, 203, δεν είναι ακόμα ζωγραφισμένος αυτός, 107, είπα πως υποθέτω πως είναι γεμάτο 206. Πότε θα κλείσεις? Κάποια στιγμή. Σε καμιά ώρα περίπου. Για να donate λέει δεν έχει. 207 να πας που έχει το όπλο. Πάντου θα πάμε, πάντου. Δεν θα αφήσουμε κάποιο δωμάτιο έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. 206. Δεν το πιάνει αυτό για κάποιο λόγο. 202. 106. 204. Δεν έχει ζωγραφιστεί ακόμα. 304. 102. Αυτά τα ολίγα. Πάμε. Από εδώ δεν θέλω πάλι από εδώ, θέλω να φύγω. Από την ώρα που σηκώσαμε το τηλέφωνο σταμάτησε το τηλέφωνο. Από την ώρα που σηκώσαμε το τηλέφωνο σταμάτησε το φάντασμα. Ηλία, έλα Τζιμ, πες το. Ηλία, save, θα πεθάνεις. Θα κάνουμε και save. Λοιπόν, πρέπει τώρα να πάω να κατέβω τις σκάλες κάτω για να βρω την τρύπα. Ήθελα και το μελέτησα. Αριστερά κλειστά. Ωραία. Οπ. Πάμε να γεμίσουμε το health.
ένα πανέμοφρο, πανέμοφρο κυπριακό ποτάκι. Τώρα δικαιολογημένα πρέπει να μπει στην τρύπα. Να κάνουμε λίγο heal, να κάνουμε ένα save, να δούμε καμιά τρύπα. Ενώ την κλειδαρότρυπα εδώ πέρα γιατί στην εξώπορτα. Πάλι αυτός. Είναι το ίδιο που δείξε πριν, δεν αλλάζει κάτι. Ηλία, κάτω αριστερά φαίνονται τα donate σήμερα. Δεν φαίνονται για... Α, λες να είναι αυτό που φαίνεται κάτω. Για δώστε μου μισό λεπτάκι, μήπως κάτι πατήθηκε με το mouse κατά λάθος. Κάτσε, περίμενα να το κοιτάξω. Μη φύγετε, εδώ είμαι. Άμα πατήσω αυτό το κουμπί. Ρε, λες να τα κρύψω. Όχι, δεν μπορώ να τα κρύψω αφού είναι κλειδωμένα. Το donates πού είναι. Κάτσε να πατήσω λίγο. Μη φύγετε, θα σβήσει για λίγο. Εδώ είμαι, εγώ δεν φεύγω. Σας κρατάω συντροφιά με τη φωνή μου. Okay. Έφυγε το σημάδι κάτω και βγήκε το τέτοιο. Του είπες να δούμε ακριβώς ακουστικά. Αυτό με το donate κάτω αριστερά, γιατί δεν το είπε κανένας άλλος τόση ώρα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ όποιος το είπε. Θέλει να του δώσει στην κούκλα. Ποιος θέλει να του δώσει στην κούκλα. Ναι, τέλεια, τέλεια. Κανόνισε να κλείσει το live. Όχι, εντάξει. Προσέχω τα κουμπιά που πατάω. Όχι, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δείξε λίγο τον άντρα. Ωπα, λάθος τρύπα. Μοιάζει εντάξει μας λέει. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο χώρο στο inventory μας. Έχω πολλά χαρτάκια, πάρα πολλά χαρτάκια. Αυτό είναι για το 106. Αλλά εφόσον έχω... Apartment key. Εφόσον έχω αυτό που ανοίγει όλα τα δωμάτια, γιατί να έχω και το 106 ξεχωριστά. Το 106 θα το αφήσω εδώ. Τις σφαίρες θα τις αφήσω εδώ και έχω μόνο τα χαρτάκια και τα πολλά κλειδιά. Αλλά είχα απασχολία να κρατήσω το εντολή στο το σπαμ. Ωραία, το health είναι τέρμα. Κάνουμε save και συνεχίζουμε. Το τηλέφωνο της δεν το έχω. Ψάξω στο Google. Για πάμε. Με γεμάτο health αυτή τη φορά. Λοιπόν, κάτι ακούγεται. Πάμε πάνω πάλι. Και πάμε αριστερά που δεν έχουμε ξαναπάει. Ωραία, δεν ξέρουμε τι είναι το κάθε δωμάτιο αν δεν τα ανοίξουμε. Εδώ είναι το 205. Ωραία κάμερα. Τίποτα δεν έχει εδώ. Όχι πάλι θέλω. Πατάω, ωραία. Μη σηκωθείς. Barbell. Τώρα να γράψω αυτό που σκέφτομαι, όχι. Λία, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για την προσωπική σου. Να μην κάνεις. Stop, look the girl.
Ηλία, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για την προσωπική σου ζωή. Πώς σε λένε, δεν σου λέω. Ωραία μου έστρωσε ο ήχος για την ώρα κομπλέ. Τέλεια. Βαγγέλη. Κάπου κοίταξε, κάπου κάτι κοιτάει. Ελοξηματιά. Κασέτα. Γράφει skinned mic. Μπορώ να, τα ακούσω, να την ακούσω στο στερεοφωνικό, λέει, στο δωμάτιό μου. Ωραία. Έχουμε να ακούσουμε μουσικούλα όταν πάμε στο δωμάτιο. Θυμήστε το μου. Και θα την έχω όταν πάω σπίτι, ας πούμε. Δεν είναι άλλος κόσμος εδώ. Ωραία, ωραία. Τι είναι, ένα, πάρ' το. Τι είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι. Ωραία, δεν κοιτάει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι, εκεί θα μείνεις, κάτω. Πάμε. Δύσκολο να μπει από την πόρτα το φάντασμα. Ναι, αλλά μπαίνει. Περνάει από μέσα. Νόμιζα Ανανία. Τι. Πάρε το βαρόι. Και βάλει το πάνω στο φάντασμα να μην σηκωθεί. Δεν κατάλαβα. Μάλλον θα πάμε νωρίς να ακούσουμε τη μουσικούλα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο δωματιάκι. Έχει σκυλάκια εδώ, δεν με πειράζει. Κάτι ακούγεται πάλι. Δεν γίνεται να μην έχει ήχους. Baby bed. Ωραία. Lots of kids. Παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια. Ένα σκυλάκι μέσα στο σπίτι, ένα κατοικίδιο. Και πολύ θόρυβο κάνει τα νικά του παρά όταν είναι ζωντανό. Κι άλλο σκυλί. Δεν είναι εδώ. Τίποτα δεν έχει εδώ μέσα. Άρα το σκυλί. Παιδικό γκράφιτι. Με κάνει να αρρωσταίνω. Τίποτα. Ναι. Πάμε πίσω. Πώς φεύγουμε από εδώ. Κάτι κοιταζέ. Όχι. Δεξιά. Σκασμένα. Διακόσια. Κάτι μου λέει ότι εδώ θα βρω ένα όπλο. Έχω ένα προαίσθημα. Τη φιλοσοφική θέλω να καταγγείλει το σπίτι τους, γι' αυτό είναι επιθετικά.
golf club. Looks like a putter. Putter. Oh yeah. Πήρα το putter. Πατερημόν. Το ρολόι δεν μου κάνει κάτι. Τίποτα από εδώ. Τίποτα εδώ. Κάτι κοιτάζει. Μας άλλαξε την κάμερα. Όπα. Hello. Όπα, δεν είχε κάποιον εκεί. Παιδιά, κόλλησα τώρα. Δεν είχε κάποιον εκεί. Δεν έχουν κουραστεί τα μάτια μου. Δεν βλέπω καλά. Είναι τέρατα, όχι μόνο επειδή... Ωραία, δεν λέτε κάτι. This is the gun. Αυτό είναι το gun. Το πήρα. Ωραίο φαίνεται. Χωράει 6 σφαίρες. Εύκολο λέει στη χρήση. Καλό. Ωραία. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Μόνο για το όπλο ήρθαμε εδώ. Ωραία. Πώς φεύγω τώρα από εδώ. Εγώ άκουσα chat. Εγώ κοιτούσα chat. Παιδιά, δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Ωραία. Ξέρω πρέπει να πάω. Αρκεί να καταφέρω να το βρω. Εδώ είπαμε δε που είναι. Εδώ δεν πάει. Ποιο δωμάτιο ήταν που δεν άνοιγε και είχα βάλει ένα κομματάκι χαρτί από κάτω. Όλα ανοιχτά είναι. Δεν υπάρχει κάποιο δωμάτιο που δεν έχω μπει έτσι. Είναι όλα ανοιχτά. Τι κάνουμε τώρα. Διαίρεση, ρυθμιοποία, γεράματα. Να τόσο πάνω σε εδώ. Υπήρχε κάποιος. Πες τα ρε πάνω. Σούπερ. Ωραία, πάμε σπίτι να ακούσουμε την κασέτα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε σπίτι να ακούσουμε την κασετούλα. Μπορείς να είναι εσωτερική πόλη σε κάποιο δωμάτιο. Δεν ξέρω. Κάπου είχα βάλει ένα χαρτάκι. Αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Άσε μαζί μας τώρα. Το δωμάτιο αυτό που ζητάς ήταν το 302. Πάνω σου έχει δύο μισά. Έχει, ναι. Έχω δύο μισά και ένα ολόκληρο. Ωραία. Μοιάζει να είναι καλά. Άσε να δούμε λίγο, λέει. Save. Μα το είχαμε δει αυτό το κλιπάκι πριν. Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? Κλείστο. Λοιπόν, έβαλα την κασέτα αυτή μέσα στο στέρεο. How do you like that, you sick little freak? Σ' άρεσε. These clothes are disgusting. Αιδιαστικά ρούχα. Get him out of my sight. Βάλ τα μπροστά. I know. It'll be perfect to wrap his body in. Hold it. You! Hold it. I think you snooping around again? Get your ass out of here before you really piss me off. Hold it. Hold it. I think I'll keep that one for myself.
hold it. I think I'll keep that one for myself. Αυτό ήτανε. Πάμε λίγο στην πόρτα τώρα που ακούμε. Τι ακούτε? Αυτό που ακούσαμε τέλειωσε. Έφυγε ο τύπος. Είχαμε. Δεν κάνει να βλέπεις, λέει μικρό παιδί, το τηλέφωνο της, το ξέρουμε ή μόνο σε αυτήν την περίοδο? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ωραία, ακούσαμε και την κασέτα, τα έχουμε κάνει όλα. Αυτή την κάμερα. Παούλο. Την κασέτα την ακούσαμε. Τη βάζω στον Παούλο μέσα να φύγει από πάνω μου. Έχω δύο μισά χαρτιά και ένα ολόκληρο. It will stick under... Α, στο 302 να τη βάλω. I will stick it under room... Περίμενε. Just red paper with nothing written. I will stick it under room 302 door. 302 door, 302 door. Πρέπει να πάμε στο 302 και να τη βάλουμε από κάτω. Ωραία. Αυτά. Και έχω το αυτό που τα ανοίγει τα πάντα όλα. Μπορώ να το βάλω το χαρτάκι εδώ στη δική μου πόρτα. Ωραία, πάμε να βάλουμε το χαρτάκι σε 302. Όλα τα χαρτάκια. Πέτσα, άμα πας... πατσάς. Άμα πας λίγο πιο πάνω, ένα τσακ πιο πάνω, θα δεις πόση ώρα απομένει για το live stream. Δεν χρειάζεται να γράψεις remain. Θα το δεις λίγο, ένα τσακ λίγο πιο πάνω. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι δύο όλα αυτά. Πώς πάμε στο 3? Έχει... Πώς πάμε πιο πάνω? Παιδιά, είχα έρθει εδώ. Αμνησία. Δεν θυμάμαι καθόλου. Είχα έρθει εδώ, είχα κάνει και save. Αμνησία. Νομίζω ότι είχα τελειώσει. Τελείωσε από εδώ. Έχω σκοτώσει και σκύλους. Αμνησία τελείως. Ωραία, να δούμε και αυτό εδώ που έχω τώρα το πασπαρτού και τα ανοίγω όλα. Πείτε ρε παιδιά, έχει και τρίτο όροφο, Ηλία, ξύπνα. Τίποτα εσείς. Εδώ μπήκα. Κάτι κοιτάει. Pistol bullets. Άμα γεμίσει το inventory, δεν πειράζει. Τις κάνουμε μασούρι τις σφαίρες. Τι είναι αυτό το άσχημο πράγμα? Δεν κοιτάει κάτι άλλο. Ωραία, δεν χρειάζεται να βλέπει τρύπα. Κάνει και μόνος του στο διάδρομο. Τρεις κλειστές πόρτες έχει. Τώρα που τις είδα χαίρομαι πολύ. Τι να μου το πεις? Τώρα τις είδα. Ωραία. Τι εννοείς, εμείς τα λέμε, το θέμα είναι ποιος διαβάζει. Εγώ όλα τα διαβάζω. Εκτός και άμα σπαμάρουν όλοι μαζί, οπότε χάνω κάποια. Είναι λογικό γιατί παίζω κιόλας. Δεν γίνεται να διαβάζω μόνο το chat. Πρέπει να παίξω και λίγο. Γιατί τέλειως θα βαρεθείτε και θα φύγετε. Ωραία. Για μια δουλειά σε έχουμε στο επόμενο live. Να έχεις το τηλέφωνο της γειτόνης σας. Οκ. Άμα τη βρω θα τη ρωτήσω. Κλειδωμένη. Τι κάνει αυτός εδώ? Μήπως είναι το επόμενο θύμα? Ή μήπως... 303.
302 μπαίνουν αυτά. Είχα ένα κλειδί. Τι έγραφε 303. Ωπα, το χαρτάκι λείπει από κάτω. Του τα έβαλα όλα μαζί, πειραζεί. 302 και 303. Θέλω να πάω σπίτι. Πολύ γρήγορα. Δεν έχει... Έχει. Γρήγορα! Μόνο να μην βρω τα 3 χαρτάκια που βάλα, να μην τα βρω εδώ στη δική μου πόρτα, παιδιά, θα ανατριχιάσω. Ωραία. Παιδιά, πραγματικά. Και τα 3 είναι εδώ όλα. Δεν μπορώ. Ποιος βάζει χαρτάκια? Ωραία, Αλεξάνδρα, τα αφήνω να πιω λίγο νεράκι. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά μου. Έφυγε. Ένα κομμένο κόκκινο χαρτί. Εγώ τα έβαλα άδεια. Αυτά είναι γραμμένα. Τι ωραίος που είναι, λέει. Είδες τι θα χάνες άμα είχες πάει για παγωτό. Θα τα χάνες όλα αυτά. Τα σιρόπια στο πηγούνι φτάσανε, νομίζω. Keys. I lost the key to Eileen Galvin's room. Το χάσε το κλειδί. I've got to find it and bring it back. Λοιπόν, ποιος θέλει το τηλέφωνο της κοπελιάς? Λέγεται Eileen Galvin. Γκουγκλάρετε το και θα βρείτε το τηλέφωνο της. Είμαι σίγουρος. Θα είναι κάπου στο κάποιο κατάλογο εκεί πέρα. Στα yellow papers του ΟΤΕ. Γιατί παράξενο είναι, πηγαίνει σε μια άλλη διάσταση, βάζει το χαρτάκι για να βοηθήσει και να ξεφύγει στην κανονική ζωή. Ναι, αλλά εγώ τα βαλάδια τα χαρτάκια. Εδώ γράφουν ολόκληρο μυθιστόρημα πάνω. Πρέπει να το βρω και να το φέρω πίσω. Έχει χάσει, λέει. Έχασα το κλειδί της αυτινής. Πρέπει να το βρω και να το φέρω πίσω. Let me, άσε με να σκεφτώ. Το τελευταίο μέρος που το είδα ήταν... Όχι, είναι κομμένο το χαρτάκι εδώ. Δεν μπορώ να διαβάσω το υπόλοιπο. Unlucky. Είναι πολύ ματωμένο και δεν μπορώ να το διαβάσω. Rachel, I love you always. Watching window, protect you with love, Mike. Κάτι λέει για window. Θα πάω να κοιτάξω το παράθυρο έξω. Άλλο ένα κόκκινο χαρτί. I picked up the key that Eileen from room 303 must have dropped. Το πήρε αυτός, λέει, το χαρτί που έριξε η κοπελιά. Ευχαριστής. I thought I'd return it, but she wasn't... Ήθελα να της το... σκέφτηκα να της το επιστρέψω, αλλά δεν ήταν σπίτι. Θα το δώσω, λέει, στον Super. Στο διαχειριστή. Μάλλον. 20 Μαΐου έγινε αυτό. Κάτω από τις μούτσες. What? Σε ποια πόλη είσαι στο παιχνίδι?
Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά άμα το ψάξεις στο wiki, στο Wikipedia το ελληνικό, άμα διαβάσεις εκεί πέρα, θα τα λέει όλα. Και στα ελληνικά να τα καταλαβαίνεις. Πάντως είναι μια χαρά η κοπελιά εδώ πέρα δίπλα. Δεν έχει κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάτι άλλο, θα τρίξει λίγο τώρα. Κάτι άλλο που θέλω να κάνω είναι να τσεκάρω να δω το κλειδί αυτό που έχω δω τι κλειδί είναι. 106. Δεν έχω, έχω μπει στο 106. Για ποιο λόγο να έχω κλειδί? Locker key είναι για... Φέρ το λίγο. Δεν ξέρω που μπορεί να μας χρησιμεύσει κούκλα. Όπως δεν ξέρω που μπορεί να μας χρησιμεύσουν αυτά εδώ. Βασικά αυτά είναι για το τέλος. Οπότε τα αφήνουμε εδώ. Νιώθω ότι την κούκλα κάπου θα τη χρειαστώ. Δεν ξέρω πού. Ωραία. Save και φεύγουμε. Πού είναι ρε παιδιά. Να το. Save και φύγαμε για τελικό. Καληνύχτα σε όλους, δεν μπορώ να κάτσω μέχρι το τέλος. Καληνύχτα Jim, δεν πειράζει, καληνύχτα. Το μισαωράκι που απομένει μπορείς να το δεις αύριο. Καλό βράδυ. Για πάμε. Να δούμε. Λοιπόν, με το που βγούμε θα μας περιμένει το φάντασμα λογικά, πρέπει να το σκοτώσουμε. Έλα. Σε περίμενα. Έχω και το δυνατό όπλο τώρα. Με δύο έπεσε, παιδιά. Δεν μπορώ να το αγχώρισω. Έχω δύο πόρτες που δεν μπορώ να ανοίξω. Για να δούμε τώρα που έχω βάλει και τα χαρτάκια εκεί. Έλα, πάμε προς εδώ. Έλα, πάμε προς εδώ. .302 είναι το δικό μου δωμάτιο, ε. 302 μένω, ναι. Λοιπόν, πάμε στο 106 να δούμε αν έχει ντουλάπα που να την ξεκλειδώσουμε. Έχω μπει στα υπόλοιπα, έτσι. Ωραία. Πού είμαι, δεν βλέπω. Ωραία. Άμα δεν έχει τίποτα εκεί, ετοιμαστείτε να μου πείτε τι να κάνω, γιατί δεν ξέρω. Κάτι άκουσα. 106 είναι προς τα εκεί που κοιτάω, δεξιά από την τρύπα. Η πρώτη πόρτα εδώ δεξιά. Ναι. Λοιπόν, θα το σκοτώσω εδώ αυτό. Και μετά θα πω στο δωμάτιο. Ρε, σηκώθηκε αμέσως. Oh, fuck. Πιο γρήγορα, παρακαλώ. Δεν πρόλαβα. Thank you.
Σε ένα χαρτάκι έγραψα και σε σκέφτομαι ακόμα. Καληνύχτα, κάτω από την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Γεια σου, ρε Warrior Μερακλή. Η Λέα 106, όχι 303. Τι είναι ο Ιαπίτης. Πού είμαι, ρε παιδιά. 106 είμαι. Δεν ξέρω τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να πάω κάτι άλλο, αλλά πάντως αυτό εννοούσα. Είδες, έχω έρθει ήδη εδώ δηλαδή. Ωραία. Και έχει εδώ μέσα τώρα μια από αυτές τις δύο πόρτες, ας πούμε. Κάτι κοίταξε από εδώ. Κάτι κοιτάει, στραβολεμιάζει. Ωραία, κάτσε να δω αυτές τις δύο πόρτες. Ωραία. Τι κοιτάει. Α, ναι, δεν μπόρεσα να το πάρω την άλλη φορά γιατί ήμουν γεμάτος. Παιδιά, locker, τι εννοεί locker. Συγγνώμη, εσείς που ξέρετε και αγγλικά. Λοιπόν, it looks like a locker key. 106 γράφει πάνω του. Locker key, τι εννοεί. Δεν εννοεί εξώπορτα. Για πες μας, ρε Αλεξάνδρα, εσύ που έχεις εκεί πέρα τους οδηγούς που βλέπεις. Τι να κάνουμε. Βάλε ό,τι έχεις. Κάποιο ντουλάπ ή μπαούλο μέσα στο 106. Εγώ τώρα είμαι στο 106. Πράγματι. Άντε πάλι. Δεν θα τα πάμε καλά. Σε χαιρετήσω. Σταμάτα να ρωθώ στο ένα τον ανθρώπο. Δεν επατιέται. Έπεσες πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Δεν μπορώ να βγάλω να πατήσω. Παιδιά, πατάω να το πατήσει και δεν πατάει. Λαμμένε. Μισή ώρα να κάνει τα animations. Πρέπει να είναι κάποιο ντουλάπι για να δούμε. Όπα, τι λέει εδώ πέρα. Είναι δευτεροπαθής, Silent Hill Room, γείτονας, έζησε στο 303. Αν είσαι αρέα, έζησε στο κτίριο δωμάτου. Τα χρόνια είναι περασμένη, εξοικείωση με αυτόν. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτή είναι. Αλλά δεν ξέρω αν έχει τηλέφωνο όμως. Want open at all. Ωραία. Α, εδώ τι είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Παιδιά, δεν φαίνεται να έχει κανένα μπαούλ εδώ μέσα. Tight. Του won't open at all. Πάνιο δεν έχει τίποτα.
Δεν ξέρω. Αυτό το κλειδί απλά άνοιξε την πόρτα στο δωμάτιο. Α, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει για αυτό το δωμάτιο. Απλώς μου είναι το κλειδί και πρέπει να το πετάξουμε στον Παόλο στο σπίτι μου για να μην πιάνει χώρο. Κατάλαβα. Ωραία, και τι κάνουμε από εδώ και πέρα, ρε παιδες. Αυτό είναι το 1F. Έχω μπει σε όλα τα δωμάτια. Να. Αυτό είναι το 2F. Έχω μπει σε όλα τα δωμάτια. Και εδώ είναι το 3F. Έχω μπει σε όλα τα δωμάτια. Εκτός από τα δύο κλειδωμένα. Το ένα είναι το δικό μου υποτίθεται διαμέρισμα και το άλλο είναι κάτι που δεν ξέρω τι είναι. Άντε κάνε ώρε σύντεκνε. Καλά είμαστε. Εν ξέρω. Πάμε πάλι κάτω. Άμα βρείτε κάτι παιδιά πείτε μου. Αυτό δεν υπήρχε εδώ. Εδώ πέρα κάτι μου δείχνει. Υπάρχουν από το 101 έως το 304. Μπορώ εδώ να πατήσω αυτό. Χρησιμοποιήσω το 106. Εδώ είναι παιδιά. Α, ρε, κλειδαριά για... Αυτό εδώ το επιπλάκι. Βρήκα στο τηλέφωνο του, τέλεια. Αυτό το επιπλάκι είναι που μπορεί το κάθε ένα διαμέρισμα με ένα δικό του κλειδάκι που έχει, με το κλειδάκι αυτό μπορεί να αποθηκεύσει εκεί κάποια αντικείμενα προσωρινά. Και αυτό το locker key 106 είναι για το συγκεκριμένο πορτάκι, πως πας στα γυμναστήρια και έχει ο καθένας το δικό του locker. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Ένα τέτοιο με... Καταλάβατε. Δεν το αναλύσω παραπάνω. I love you, Rachel, Mike. It's filled love letters from Mike. Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Όλο αυτό για ένα I love you. I love you, ρε, λέει. Mike. Είναι γεμάτο, λέει, με γράμματα αγάπης από τον Mike προς την Rachel. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό? Όχι. Δεν έχω τίποτε άλλο πάνω αυτή τη στιγμή. Έχω κολλήσει εδώ. Πάμε να δούμε μήπως... Ποια πόρτα ήταν η κλειστή. Μήπως έχει ανοίξει αυτή εδώ πόρτα. Ε, παιδιά, ρίξτε καμιά ιδέα. Εδώ θα κάτσω μέχρι να περιμένω να μου πείτε τι να κάνω. Είναι η συνέχεια μάλλον από το μισό χάρτη που είχε. Χαρτί που είχες. Όχι, δεν νομίζω. Δεν κάνει τέτοια. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Και άμα ήταν έτσι θα μου το έλεγε ότι συμπληρώνεται το τάδε μέρος, ξέρω εγώ. Ισόγειο έχω πάει παντού. Πρώτο έχω πάει παντού. Δεύτερο μάλλον. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο έχω πάει παντού εκτός από δύο δωμάτια τα οποία δεν ανοίγουν. Να πάρω το κουκλάκι και να το ρίξω κάτω από την πόρτα μου. Δεν χωράει. Γιατί να το ρίξω κάτω από την πόρτα, αυτό έχω ήδη το κουκλάκι. Θα δοκιμάσω να ρίξω διάφορα πράγματα κάτω από την πόρτα μου. Να δω τι θα γίνει. Ωπα, ας τώρα από εδώ. Τι ακούγεται? Ωχ, παραλίγο πήγε να έρθει βλάκας. Τους
Μπακλαβάδες μόνο μην ρίξουμε κάτω από την πόρτα να τους κρατήσουμε εμείς. Κοίτα, θα τους, αν τους ρίξω κάτω από την πόρτα θα τους πάρω μετά από το δωμάτιο. Θα τους φάμε την ησυχία μου. Α, κάτι έλεγε για window το γράμμα και ξέχασα να κοιτάξω. Τέλεια είναι. Ωραία. Τίποτα. Οπ, οπ. Πάλι εσύ εδώ. Έχω βαρεθεί να σε βλέπω ρε μας τώρα. Ας το δεν κοιτάω. Θα τρίξει λίγο. Δεν θέλω όπλα. Α, περίμενε. Αυτό το εδώ είναι σπασμένο. Άφησε το. Φέρε το bat. Ωραία. Αυτό δεν καταλάβω πώς δουλεύει. Μια κασέτα. Ένα κουκλάκι. Φέρε το κουκλάκι. Είναι το μοναδικό που δεν ξέρω τι κάνει. Ενώ όλα τα άλλα τα ξέρω, θα μου πεις. Υποτίθεται θα μπορούσα να καρφώσω το φάντασμα με το αυτό εδώ. Α, ρε, μήπως όταν πέφτει κάτω, εκεί που κάνω κλικ για να τον πατήσω, μήπως αυτός θα βάλει αυτό εδώ και θα ξεπερδέψω από το φάντασμα. Απλώς θα πρέπει μετά πριν φύγω τελείως να πάω να το πάρω το σπαθί. Να αφήσω την κούκλα να την πάρει αυτός. Δεν νομίζω ότι θέλει μια κούκλα το φάντασμα. Να κάνουμε άλλο ένα save. Παίζουμε πάνω από 6 ώρες. 6 ώρες και 7 λεπτά. Λοιπόν, πάμε πάλι μια δοκιμή. Άσε λίγο. Εκεί κοίταγα. Η τρύπα έχει γίνει τεράστια εδώ μεταξύ. Γρήγορα να αλλάξω όπλο. Πού είναι τα κουπιά. Ωρε φίλε, τι του έκανα. Και τώρα να πατήσω εδώ ένα κλικ. Όχι. Μήπως τώρα πρέπει εδώ να κάνω. Δεν πρόκαμα. Τώρα ας πούμε να κάνω έτσι. Ναι. Και θα μείνει εκεί τώρα για πάντα, ε. Κάτι ακούω. Αυτός κάνει έτσι. Ωραία, άρα ξεμπερδέψαμε με το φάντασμα, έτσι. Και την ώρα. Καλά δεν τα λέω, δεν ξεπερδέψαμε με το φάντασμα για την ώρα. Και το έχω στο δωμάτιο που κάνω save, οπότε όποτε θέλω να κάνω save, αν θέλω να φύγω δηλαδή από εδώ, παίρνω το σπαθί και μετά φεύγω. Για να αναβοσβήνει λογικά το ξαναπαίρνει. Ναι, μπορώ να το ξαναπάρω ό,τι ώρα θέλω, αλλά αν το πάρω, το φάντασμα θα ξανασηκωθεί. Αλλά όσο είναι καρφωμένο το φάντασμα δεν κουνιέται από εκεί με τίποτα. Όχι ρε, είχα μια ελπίδα ότι ήταν αυτό. Τώρα που δεν υπάρχει φάντασμα και παίζουμε με την ησυχία μας, θέλω να μου δώσετε ιδέες, παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε. Παίζουμε τώρα με την ησυχία μας, χωρίς φάντασμα. Θέλω να μου δώσετε ιδέες, να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε.
Ας την κούκλα να την πάρει αυτός, δεν γίνεται. Δυστυχώς. Έχει το φάντασμα αυτός με τα μαλλιά που αγροκοιτάζει. Για πες μου πώς να το κάνω αυτόν, γιατί δεν ξέρω πού είναι να τον βρω αυτόν να το δώσω στην κούκλα. Για να αναβασμένο λογικά το παίρνεις ίσως. Και αν βάζεις την κουκλίτσα κάτω στα lockers, πάμε να το δοκιμάσουμε. Το έχω σκεφτεί αυτό πριν. Που είναι μακριά να πάω κάτω. Αλλά δεν μας κυνηγάει τίποτα, οπότε πάμε και κάνουμε. Πάω σωστά από εδώ, όχι. Όχι. Την άλλη κατεβαίνουμε. Γεια σου φιδάκι. Τι έγινε? Τι κοίταζα? Κάτι μου φάγει health. Άμα σου. Τώρα κοίταγα. Έχουμε παιδιά, μην αγχώνεστε. Πάμε στα lockers, να βάλουμε την κουκλίτσα μέσα, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο να μου έδωσε μια κούκλα αυτός που καθόταν εδώ στα σκαλοπάτια? Σε αυτά τα σκαλοπάτια καθόταν. Κάτι ακούγεται κάθε φορά που κατεβαίνω εδώ κάτω. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ κάτι ακούγεται. Number out the window. Θες να το γράψεις στα ελληνικά αυτό? Να καταλάβουμε και εμείς τι εννοείς. Φίλε μου Άλεξ, γράφει ελληνικά όσο μπορείς, γιατί τα αγγλικά δεν τα καταλαβαίνουμε τόσο καλά εδώ πέρα. Εμείς... Αυτό που λέει ο Warrior, για να δούμε τι λέει. Δώσ' την κούκλα στην Αλεξάνδρα. Θα βρει τον τρόπο να του τη δώσει την κούκλα, λέει, στον τύπο. Ωραία. Εγώ τι να κάνω τώρα? Μήπως αν μπορούσα να παίξω λίγο, να δω που είμαι. Ωραία, μήπως μπορώ να κάνω κάτι με την κούκλα εδώ? Αυτή είναι η μοναδική πόρτα, ξέρω εγώ, που δεν έχει ανοίξει. Το εδώ δεν μου κάνει τίποτα. Να πρέπει όντως να δώσω την κούκλα στο φάντασμα, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι ακούγεται? Δοκίμασα εκεί στη δίπλα πόρτα. Εκεί στη δίπλα πόρτα δεν ξέρω. Στο πρώτο όροφο. Το έχω ψάξει όλες τις πόρτες. Δεν βλέπω κάτι που μπορείς να κάνεις εδώ. Μόνο να πας πίσω και να δεις έξω από το παράθυρο. Αυτό δεν έκανα ακριβώς τώρα πριν ξαναγυρίσουμε στην τρύπα. Δεν λέει κάτι άλλο. Πάμε, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να βάλεις στην πόρτα σου. Αλλά τι είναι το θέμα? Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Έβαλα 3-4 χαρτάκια, τι άλλο θα βάλω πια εκεί? Πόρτα είναι. Τόσο αν θέλεις να πάρεις από την αρχή όλα τα δωμάτια. Αν έχεις βρει κάτι να μας το πεις, γιατί τώρα να ψάχνω όλα τα δωμάτια είναι λίγο, δεν ξέρω, μπελάς. Αναγκαστικά θα το κάνω αν δεν βρούμε κάτι, αλλά θα προτιμούσα να ήξερα τι πρέπει να κάνω. Το έξω από το παράθυρο δεν ξέρω σε τι βοηθάει. Να δώσω απέναντι διαμερίσματα κάτι. Δεν ξέρω. Hotel South Ashfield. Πρέπει να είμαι εκεί μέσα. Δεν παίρνω και ορκό, αλλά όχι, δεν είμαι. Είμαι στο εδώ που είμαι εγώ τώρα. Εδώ είμαι. Αλλά... Νούμερο έξω
το παράθυρο. Το έχουμε κάνει αυτό. Ήταν για άλλο γρίφο το νούμερο αυτό. Το έχουμε κάνει. Αυτό λέει δεν έχω βρει κάτι. Α, okay. Οπότε πάμε να το πάρουμε όλα από την αρχή, μιας και δεν έχουμε φάντασμα τώρα. Μιας και... Γιατί μπορεί πριν, επειδή με κυνήγαγε το φάντασμα, μπορεί κάτι να το δω βιαστικά. Πάμε να τα δούμε λίγο με ψυχραιμία τώρα, ένα-ένα. Λίγο πιο προσεκτικά. Λοιπόν, είμαι στον πρώτο όροφο. Είμαι στον πρώτο όροφο. Έχουμε αριστερά. Έχουμε από εδώ πάνω. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Θα μας πήξουν τα φίδια τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα πάω να τα πάρω με τη σειρά. Τι ακούστηκε? Παίζει να έχει γίνει κάποιο, να έχει αλλάξει κάτι και να πρέπει εγώ να το βρω. Ωραία. 101, το γράφει πάνω στην πόρτα, το βλέπετε. Κοιτάμε λίγο. Τα όπλα που υπάρχουν εδώ είναι models. Και έχει και σκόπευτρα εδώ. Τι έγινε? Σοβαρό μιλάμε? Δεν έχω άλλο σπαθί. Τι να κάνω τώρα? Γεια σου, Dark. Όπως μπήκα σε εκείνο το δωμάτιο, βγήκα αμέσως. Το δωμάτιο κάτι σκουλίκι έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο. Το 103, γιατί έχει μια τελίτσα εδώ στη μέση, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι. Για πάμε να δούμε. Α, παίζει να είναι αυτή η κολόνα, η τελίτσα. Τίποτα δηλαδή. Κάποιο ρόλο παίζει αυτή η κούκλα. Αλλά τι. Να την ψάξω. Siabibi doll. Εδώ. Έχω κάνει παύση στο παιχνίδι. Όχι. Ναι και... Πώς το έκανα για να βλέπετε κι εσείς? Έτσι. Είχα ένα mouse. Μισό λεπτάκι. Οκ. Okay. I got this from Miss Garden Girl. She was younger than me. Back, she looked happy. Ωραία, αυτά μου είπε και μου έδωσε την κούκλα. Optional item. Οκ. Okay. Οπότε δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Τη χρησιμοποιώ κάπου την κούκλα. This advised not to take the doll as it serves no purpose other than
To cause a particular haunting to occur. Haunting. If a haunting will eventually occur, eventually manifest above the box. The haunting resembles a capete baby like dolls fused the wall and waiting. Like other hauntings, will cause damage severely. If he goes near it, even exorcises the haunting. Will disappear from the item box. Άρα κάναμε βλακία που το πήραμε, που την πήραμε την κούκλα. Και καλύτερα να μην την είχαμε πάρει καθόλου. Γιατί τώρα που πήραμε την κούκλα θα μας συμβεί αυτό που βλέπετε σε αυτήν εδώ την εικόνα. Ωραία. Και τι κάνω τώρα εγώ ρε Μαστορή. Είμαι στο apartment world. Εδώ είμαι. Όχι, δε, ε. Όχι, τι είναι αυτό. Δεν είμαι εδώ. The player has to make the game whole using plates. Ω, καλό αυτό. Το έχουμε κάνει αυτό εμείς, δεν νομίζω. Subway world. Forest world. Water prison world. Building world. Apartment world. Εδώ είμαι. Έτσι. Hospital δεν έχουμε πάει ακόμα. Είμαστε στο apartment world. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε. Στην κούνια του μωρού είχε μια κούνια σε ένα δωμάτιο εκεί μήπως. Καλή ιδέα, αλλά δεν ισχύει γιατί είπαμε είναι προαιρετικό αντικείμενο. The alternate glasses water. This time is not only knocking. Χτυπάω την πόρτα αυθηνής. Only wonders if the next victim. Και αναρωτιέμαι αν αυτή είναι το επόμενο θύμα. Ωραία, το έχουμε κάνει μέχρι εκεί. Later here's here being. Μετά λέει την ακούω να δολοφονείτε. Να, τέλεια. Μας έκανε και ένα μικρό spoil. After he finished exploring the αυτό, βρίσκω ένα κλειδί στο δικό μου διαμέρισμα, το οποίο ξεκλειδώνει το διαμέρισμα αυτινής. Α. Doll key. Όχι, τι είναι αυτό. Inside he finds. Ναι, δεν με νοιάζει τι βρίσκω inside. Τι είναι αυτό. Κλειδί. The doll key is a key that is obtained silent kill 4. Must obtain it in order to unlock το 303. Αυτό. Belongs to the neighbor. Six, αυτό. The key, however, is not located with the other apartment key hold by αυτό, and Henry must instead follow a clue from a diary. Κάποιο diary μας το έλεγε, παιδιά, και εμείς δεν δώσουμε σημασία. Indicating that the key is hidden in the bedroom of his apartment. Ωραία. Πώς φεύγουμε από εδώ μέσα. Το καταλάβατε έτσι. Παιδιά χάθηκα. Ούτως ή άλλως θα χρειαστούμε το κλειδί για να ανοίξουμε τον πάνω το τέτοιο, την πόρτα στον τρίτο. Οπότε πάμε κατευθείαν στον τρίτο. Πάμε κατευθείαν στον τρίτο να είμαστε έτοιμοι. Το βρήκα.
Να ρωτήσω στο διαμέρισμά σου, δείχνει ότι έχει κάτι στο πλάι από το κρεβάτι σου. Το βρήκα, ναι, ναι. Απλώς έπρεπε να διαβάσουμε κάποιο diary, το οποίο δεν το διαβάσαμε πάρα πολύ καλά. Και δώσαμε τη σημασία που έπρεπε. Δεν δώσαμε την ιδέουσα προσοχή. Να τον αφήσω καρφωμένο. Μήπως θα χρειαστώ το σπαθί να το πάρω. Μετά. Μην το διαβάσεις αυτό, είναι όλο spoil. Διάβασα μέχρι εκεί που ήθελα που έπρεπε να διαβάσω. Ωραία. Έπρεπε λοιπόν να είχαμε διαβάσει. Έπρεπε να είχαμε διαβάσει ένα... μία σημείωση η οποία τι μας λέει, ότι όχι, δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγε, στο δωμάτιο έλεγε ή στο μπάνιο. Στο δωμάτιο έλεγε, στο μπάνιο, για να δω. Εκεί is hidden in the bedroom. Ακριβώς δίπλα το κρεβάτι. Okay, right next. Στα δεξιά του κρεβατιού. Δεξιά όπως κοιτάζω εδώ ή όταν είμαι εξαπλωμένος. Αν απλά πατήσω στο κρεβάτι. This is my bed. Την κούκλα δεν μπορείς να την επιστρέψεις με κάποιο τρόπο ώστε να γλιτώσει. Κοίτα, εγώ μπορώ να τη... Όχι, πάτησα στο... Μπορώ να τη βάλω στο ντουλάπι μου, αλλά νομίζω ότι δεν την κλειτώνω. Εφόσον την πήρα, τώρα τέλειωσε. Παιδιά, έπρεπε να κάνω κάτι άλλο πρώτα. Δεν το έχω κάνει. Μήπως δεν το έχω βρει αυτό το χαρτί που σου λέει ότι είναι δίπλα στο κρεβάτι. Έχει πολύ διάβασμα γενικά, οπότε είναι λογικό να μην καταλάβουμε κάποια πράγματα. Copy this pasta that. Δεν βοηθάει αυτό, Μάνθο. Στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο δεν είμαι. Κάνω λάθος. Έχει κρεβάτι εδώ. Στο... Μήπως πρέπει να βρούμε αυτό το σημείωμα. Λες να μην το έχουμε βρει ακόμα. Και πού να το βρούμε τότε, αφού το έχουμε ψάξει όλα. Για μισό λεπτάκι. Diary. Red diary. Ωραία, έχει πολλά. Find bed room. Λοιπόν. Oh yeah, I had a really wicked headache that day. Να δούμε, το έχω. Το 22 Μαΐου, παιδιά, μας λείπει, ε. Ωραία, πρέπει να βρούμε το diary που λέει 22 Μαΐου. Άρα δεν μας ξέφυγε, απλώς δεν το έχουμε βρει ακόμα. Είναι σε κάποιο δωμάτιο. Σοβαρά τώρα, θα πρέπει... Μήπως θα έπρεπε να μου το έχει ρίξει κάποιος εδώ και δεν μου το έχει ρίξει. Εκεί που ήταν τα σακουλάκια, είχε εκεί σαν ένα ψυγείο, το πήρες από εκεί. Εκεί που ήταν τα σακουλάκια, δεν ξέρω που ήταν τα σακουλάκια. Είχε ένα ψυγείο, το πήρες από εκεί. Ευχαριστώ πολύ για τα 10 bits. Δεν ξέρω. Στο scrapbook δεν υπάρχει. Αυτό είναι το scrapbook. 22 Μαΐου δεν έχει. Δεν έχει 22 Μαΐου. Το ψυγείο είναι άδειο.
Να έχει κάτι κάνει εδώ μέσα. Δεν μου λέει που το έχω βρει αυτό, ε. Not located with the other apartment keys held by the αυτό and have a message to Ωραία. Αφού η Αλεξάνδρα το έχει διαβάσει, δεν μου λέει, ξέρεις κάτι, είναι εκεί, πήγαινε βρες το. Μου λέει, μήπως κάποιο ψυγείο, ποιος το πει, η Γεωργία το πει αυτό. Είναι το ψυγείο στο δωμάτιο 102. Για πάμε. Όχι, να μην πάρουμε όλα τα δωμάτια την αρχή, αφού είναι στο 102. Για ποιο λόγο να χάσουμε μισή ώρα να ανοίξουμε όλα τα δωμάτια. Εκτός και αν λες ότι θα τα πάρω όλα από την αρχή και θα περάσω από το 101, 102 και θα τα βρω με τη δεύτερη. Εντάξει. Πάμε. Ωραία. 102 ψυγείο. Πάμε. Εύκολο. Ευκολάκι. Δεν βλέπω που πηγαίνω. Κατώ με δύο ρόφους κάτω. Το έχω δει τώρα σε βίντεο, δεν το διάβασα. Τέλεια, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα 10 μπιτς και αργία. 102. Παιδιά, είναι εκεί που μπήκα τώρα και με κυνήγησε το φάντασμα και έφυγα τρέχοντας. Κάτι ακούγεται. 102, εδώ. Ψυγείο 102, πάμε. Κάτι κοιτά. Α, είναι τα υβρία και λιχίνες. Αλλά δεν είχα πλησιάσει το ψυγείο γιατί είχε τα μαμούνια, ε. Μυρίζει η απέσια, να τα ανοίξω. Ένα κόκκινο χαρτί. Ωχ, δεν το περίμενα αυτό, παιδιά. Βρήκα ένα κόκκινο χαρτί κομμένο. Το οποίο λέει ότι... Just torn paper, nothing, it will stack under στο 302. Ωραία. Άρα πάμε, το ρίχνουμε το χαρτάκι κάτω από το δωμάτιό μας και πηγαίνουμε από την άλλη μεριά για να το διαβάσουμε. Ωι, ωι, ωι. Πάλι στον τρίτο όροφο, παιδιά, ένα σανσέρ να μου βάλετε. Πιάστηκαν τα πόδια μου πάνω κάτω. Πάω καλά από εδώ. Πάω καλά από εδώ. Έπρεπε να είχαμε βρει και αυτό το χαρτάκι. Είχαμε βρει όλα τα άλλα χαρτάκια, δεν είχαμε βρει αυτό το χαρτάκι. Πού πάω τώρα? Στον τρίτο, έτσι. Λόλου, δεν λες τίποτα. Πάμε στον τρίτο. Χαχά. Όπα, εδώ είναι ο τρίτος. Ωραία. Τέλεια. Α, την κούκλα να αφήσω στο σπίτι, παιδιά. Να αφήσω την κούκλα στο σπίτι. Oh.
ακόμα κίνητος. Λολ. Και τώρα θα είναι εδώ... Α, όχι ακόμα. Πρέπει πρώτα να διαβάσω το μήνυμα, έτσι, και μετά θα εμφανιστεί το κλειδί ξαφνικά. Τώρα, ας πούμε, κλειδί δεν έχει. Ένα γράμμα, δεν το περίμενα. Ποιος το έριξε άραγε. Oh yeah, I had a really weak headache that day and just collapsed on the bed. Ωραία, είχα ένα τρομερό πονοκέφαλο, λέει, εκείνη την ημέρα και κατέρευσα στο κρεβάτι. Maybe if I took near the bed in my room, if I look. Ίσως αν κοιτάξω κοντά στο κρεβάτι μου, στο δωμάτιο 302, στην κρεβατοκάμαρα, θα το βρω. Έχω, λέει, συχνούς πονοκεφάλους, κάθε μέρα. Είναι απέσιο. Τι θα κάνω, τι να κάνω. Ωραία. Μας λέει εδώ ξεκάθαρα, παιδιά, αν το είχαμε διαβάσει, αν είχαμε ανοίξει το ψυγείο και είχαμε πάρει το χαρτάκι, θα ξέραμε ότι το χαρτάκι πρέπει να μπει κάτω από την πόρτα, θα το διαβάζαμε, θα βλέπαμε αυτό που λέει εδώ στο 302 δίπλα στο κρεβάτι και όλα θα ήταν πανεύκολα, θα το λύναμε μόνοι μας στο γρίφο. Αλλά έτυχε και επειδή είχε τα μαμούνια κάτω, δεν πήγα κοντά στο ψυγείο. Άλλη φορά όταν βλέπω μαμούνια, θα ξέρω ότι πρέπει να τα σκοτώνω. Ηλία, το live stream. Τι έπαθε, έκλεισε. Όχι. Άλεξ, τι έπαθε το live stream. Τρόμαξα, νόμιζα ότι έπεσε. Με βλέπετε κανονικά, έτσι. Μη με ψαρώνεις. Τα πανεύκολα δεν αρμόζει στο κανάλι. Ωραία. Και τώρα θα πάω εδώ και ως διαμαγείας θα υπάρχει ένα κλειδί. Να το. Έχει πέσει το πάτωμα. Το κλειδί με το αρκουδάκι δίπλα. Κάτι είναι στο πάτωμα. Λέει να το πάρω. Ναι, ένα doll key. Για το δωμάτιο 303. Είναι για το δωμάτιο της κοπελιάς δίπλα, παιδιά. Θα την κοιτάμε τόσες μέρες από την κλειδαρότρυπα. Τώρα θα πάμε να της κάνουμε επίσκεψη. Πριν πάμε όμως, να δούμε τι κάνει. Πριν πάμε, να δούμε τι κάνει. Να αφήσω και την κούκλα, σωστά. Δεν είναι μέσα. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται, ανησυχώ. Τελείωσε το live. Όχι, αφού παίζουμε ακόμα, πώς τελείωσε το live. Και εγώ σε ποιον μιλάω, σε εσάς δεν μιλάω. Τελείωσε, λέει. Αφού σας μιλάω ακόμα, εδώ είμαι. Άφησε την κούκλα. Παιδιά, εδώ είμαι, σας μιλάω. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα τρίξει λίγο, μην τρομάξετε. Δεν θέλετε να τελειώσουμε το κεφάλαιο πρώτα, ρε παιδιά. Ωραία. Αυτά τα πολλά κλειδιά είναι για τα δωμάτια που τα έχω ήδη ξεκλειδώσει, οπότε δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό το χρειάζομαι. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Αυτό θα το κρατήσω. Ωραία. Άδειο inventory, αν χρειαστεί να κουβαλήσουμε κάτι, θα μπορούμε. Θα τη βρεις νεκρή, είμαι σίγουρος. Μην κάνεις spoil. Το ξέρουμε όλοι μας ήδη. Βασικά. Ωραία. Ωραία, λέω, τέλεια. Φύγε από εδώ. Και πάμε τώρα να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, παιδιά, για να μην το αφήσουμε στη μέση. Να κλείσουμε το live ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο. Θα ξεκινήσουμε κάτι καινούριο στο επόμενο live stream. Καινούριο κεφάλαιο εννοώ. Εγώ λέω κράτα και την κούκλα, μήπως πρέπει να τη δώσεις. Όχι, δεν πρέπει. Η κούκλα είναι προαιρετική. Το γράφει ξεκάθαρα. Αν το παιχνίδι δεν μας αφήσει να ξανάρθουμε εδώ, θα χάσουμε το σπαθί. Θέλω να, λέω να το πάρω. Τι λέτε εσείς. Φοβάμαι ότι άμα μπω στο δωμάτιο θα αλλάξει chapter
και θα χάσω το σπαθί. Να πω μια κακία. Εσύ στα αγοράκια... Εσύ στα αγοράκια δεν θα έχει μάτι τώρα. Να. Τσουκ. Τον πατήσω ξανά. Πού είναι μωρά? Α! Τρόμαξα! Τσίριξε! Ωραία! 20 στα 20... 20 έγραψε! Δεν πρόλαβα! 20 στα 21! Το παιδί το έκανε! Εσύ φίλε που ήθελες το τηλέφωνο της, μην την πάρεις τηλέφωνο, άστο. Δεν θα το σηκώσει. Τι είναι αυτό? Α, στο δωμάτιό μου είμαι. Είδες, θα χάναμε το σπαθί. Είμαι πάρα πολύ έξυπνος. Θα χάναμε το σπαθί. Καλά που το πήρα. Είναι λίγο πιο σκοτεινά, μου φαίνεται. Γιατί κοιτάει απόξω. Τι κάνει, τι... Θέλω να παίξω. Δεν μ' αφήνει. Όχι, τη γούσταρα. Ναι, ρε γαμώ, το ήταν καλούλα. Όχι, ναι. Ριπ. Είχαμε. Είχαμε. Έλεγε 20 στα 21. Αν έλεγε 20 στα 21, ο 21 στα 21 μάλλον είμαστε εμείς. Το λέει και η Αλεξάνδρα εδώ. Ήρθε η σειρά μας. Πότε έχουμε lives? Τι εννοείς? Τι ρωτάει τώρα η Αλεξάνδρα? Αλεξάνδρα, θαυμαστικό πρόγραμμα. Να το κάνουμε 4 φορές την εβδομάδα. 2 φορές Silent Hill και 2 φορές 7 Days to Die. Δεν έχει νόημα πλέον το game. 2 γράμματα. Και μου δείχνει τα παπούτσια. Πολύ έξυπνο παιχνίδι. Some kind of strange paper. Ένα περίεργο είδος περίεργο χαρτί. Και δεν το παίρνεις, έχεις πάρει τόσα. Εκεί θα κολλήσεις. Card, some kind of frightened demon. Ωραία. Και το άλλο. Τέσσερις φορές λέει Silent Hill. Γιατί θα κόψουμε το 7 Days. Όχι μωρέ, το 7 Days είναι ωραίο παιχνιδάκι. Και θέλω να προχωρήσω εκεί πέρα. I don't think I can protect myself. Δεν νομίζω ότι μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου. He's truly insane. Είναι πραγματικά διαστραμμένος. Παρανοϊκός. Κάτι τέτοιο. I can't hold on any longer. Δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. His power can't be measured. Η δύναμή του δεν μπορεί να μετρηθεί. Είναι αμέτρητη. I was so scared today that I sealed off
the back of the storage room. Ήμουνα, λέει, τόσο τρομαγμένος σήμερα που ασφάλισα, λέει, το πίσω μέρος από το δωμάτιο storage. Το αποθηκευτικό, ξέρω εγώ, την αποθήκη, μπράβο, κάτι τέτοιο. I wonder if, αναρωτιέμαι αν η Eileen είναι εντάξει. Δεν είναι, στο λέω εγώ να το ξέρεις. She has no idea what, δεν έχει ιδέα τι συνέβαινε. But she's in, αλλά είναι, λέει, σε κίνδυνο. 13 Ιουλίου. Ποιος είναι απ' έξω? Δεν έχει προσθεθεί μούτζα. Αποθήκη, ναι, καλά το είπα. Ερμάλ, πριν από καμιά ώρα δεν είπες καληνύχτα ότι φεύγεις. Τρεις φορές. Τι εννοείς τρεις φορές? Να προσέχεις. Στις δύο να σταματάς. Λοιπόν, τι θα μας δείξει εδώ τώρα? So they took the victim to Saint Jerome. Έχει ανοιχτή τηλεόραση. She's not gonna make it. She had numbers in her back too. Walter Sullivan copycat. Round three, huh? Well, they never got the scumbag behind round two a few years back. Maybe it's the same guy. Oh, what if one, two, three? Oh, what if they're all the same guy? What the hell are you talking about? You know Sullivan killed himself. Το κουνελάκι όντως μας κοιτάει με ανοιχτά τα μάτια. Ναι, 20-21. Ωραία. Κοιτάει. Το σκότωσε, το κοιτάει. Μάλιστα. Ωραία, ντουλάπι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσω αυτό. Πω, παιδιά, θα το είχα να το σπαθεί, ε. Πάλι καλά που σκεφτήκα να το πάρω. Θα το είχα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θέλω να τα αφήσω αυτό. Δεν ξέρω, να τα αφήσω. Νομίζω θα τα αφήσω. Παίζει να είναι όλα αυτά τα αντικείμενα που παίρνουμε μετά από κάθε world, ας πούμε, είναι για το τελείωμα. Είναι για το τελείωμα. Μπορώ να επιδιορθώσω τα χαλασμένα αυτά που είναι broken? Όχι, δεν νομίζω. Έχω κάνει συλλογή από σπασμένα αντικείμενα. Ωραία. Έχω απάνω μόνο τα απολύτως απαραίτητα να πάμε να μαζέψουμε πράγματα και θαύματα στο επόμενο live stream. Μια τελευταία ματιά στο αποθηκάκι μας. Τίποτα καινούριο. Και κάνουμε save και κλείνουμε. Παιδιά, με φάγατε πια. Με φάγατε. Πάμε. Κάνουμε save και κλείνουμε. Ωραία. Λοιπόν, ωραία ήτανε. Λύσαμε και τους γρίφους μας. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Περάσαμε υπέροχα σήμερα. Και πάμε να δούμε τώρα πού θα κάνουμε το raid. Το raidάκι. Πολύ καλά πήγε σήμερα, παιδιά. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και για την υποστήριξη και για τη βοήθεια και για τα πάντα ούλα. Πάμε στην Alexis Arcade. Έχουμε καιρό να πάμε. Αν και τελευταία φορά που είχαμε κάνει raid εκεί δεν φάνηκε να πολύ ενθουσιάστηκε. Θα της δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Μήπως τώρα ενθουσιαστεί λίγο παραπάνω. Ωραία. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, live stream ARK. Δεν θέλω δικαιολογία, δεν έχετε σχολεία, δεν έχετε τίποτα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θέλω να γίνει χαμός εδώ πέρα. Θα μπούμε όλοι να παίξουμε ARK και να το χαρούμε.
Αυτά από μένα, καλό βράδυ και τα λέμε στο επόμενο live. Γεια σας!